καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πει μυρογαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες κάνουν το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοβλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της κατάθλιψης, σουξουμούξου το νατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ, να συζητήσουμε για την αγωνιστική, να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε, να κληρώσουμε και σήμερα υπερατού δωράκλες και να κάνουμε μία ακόμα εκπομπή κληρονομική, πολιτισμική και κληρονομική και πολιτισμική ιστορία για τις επόμενες γενιές. Έχω Χριστοκιώση που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση, την όρεξη, τη διάθεση να προσφέρει αυτό το νέο αγόρι. Αυτό το νέο αγόρι που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου και σένα φίλε κουλουρτζή με τα ωραία στα κουλούρια και τους καφέδες σου, αδερφέ. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κωστής Ζάρος στο μικρόφωνο. Πάμε και σήμερα να τα κάνουμε όλα γιάχμα και να πούμε ζούμου σου και σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε, ξεκάθαρο είναι αυτό όπως πάντα. Έχουμε και σήμερα να μοιράσουμε δωράκλες, να συζητήσουμε τι έγινε την αγωνιστική. Να σας πω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα διήμερο στις Θερμές, τρεις διανυκτερεύσεις στο πετρόκτιστο, στο υπέροχο ξενοδοχείο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, σούξου μούξου. Εκεί λοιπόν θα μπείτε σε μια κατάσταση χαλαρουίτα, θα μπείτε σε μια κατάσταση ερωτική, σε μια κατάσταση αποφόρτισης με τις τζακούζι, με τα τζάκια, με τις σουξουμούξου, με το χαλβάδιασμα, με τον μπουλκουμέ. Θα μπείτε στην υγρασία μεταφορικά εννοώ, γενικότερα να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας απασχολεί, να πάτε για αποσυμπίεση, να ξεφύγετε ρε παιδί μου, να περάσετε όμορφα με αυτόν ή με αυτήν που θα επιλέξετε εσείς. Γράφετε FM, αφήνονται κενό και το ομολομπουμπουνάτε στο 54526 και στο τέλος εκπομπής 10 παρακάτι ψηλούδια θα κληρώσουμε έναν τυχερό. Φανταστικά, όσοι πήγατε μείνατε ενθουσιασμένοι. Υπέροχος ο χώρος. Ευχαριστούμε το snowtravel.gr αλλά και τον Γιώργο που έχει τα δύο ξενοδοχεία και το Φιλοξένια και τις Θερμές. Και όταν πηγαίνουν οι κερδισμένοι από το Λίμπερο, από την εκπομπή, μένουν ενθουσιασμένοι. Δεν είναι ότι μένουν απλά εκεί, μένουν ενθουσιασμένοι. Φορτώνετε τον μπλιμπλίκι, διότι σήμερα έχουμε επίσης να δώσουμε ένα υπέροχο t-shirt, μια μπλούζα από το ΠΑΟΚ Ανόβερο, από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερο, που έκαναν και μια καταπληκτική. Εξέδωσαν, να το πω όμορφα, και όχι έκαναν. Κάνω διακοπές, κάνω τα στραβά μάτια, αλλά εκδίδω μια ανακοίνωση. Δημοσίευσαν μια ανακοίνωση για το θέμα το φλέγον, για την ονομασία της γειτονικής χώρας που προσπαθούν να μας πλασάρουν παραχαράσσοντας ξεκάθαρα την ιστορία χιλιάδων ετών. Μερικοί προδότες της χώρας ξεκάθαρα και οι πρώην και οι τωρινοί και όλοι όσοι έχουν κάνει και κάνουν τα στραβά μάτια. Μια συγκλονιστική ανακοίνωση που τη δημοσίευσα και στη Θες News σε όλη τη σελίδα με μεγάλη χαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στην ομάδα μας εκεί που είναι η Αφάνγκατε, η Avant-Garde, η Crème de la Crème, εσείως 9.820 μέλη, ένας-ένας διαλεχτή, ένας-ένας είναι ξεχωριστή. Όλοι αυτοί οι τύποι, τα ζουμουσάκια μου που βρίσκονται στην ομάδα. Είχαμε λοιπόν αγωνιστική. Θα τους πω τους χορηγούς τώρα, μια στιγμή να κάνω την εισαγωγούλα μου και θα πω και τους χορηγούς. Είχαμε αγωνιστική, η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Υπέροχος λαός, δεν σταμάτησε ο κόσμος να φορτώνει βιντεάκια στον τοίχο την επίσκεψη στο νησί. Φύγαν άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη φυσικά, ταξιδεύοντας αρκετές ώρες. Και με το φόβο μήπως εκεί με την απεργία τα καραβάκια δεν μπορούσαν να περάσουν απέναντι, αλλά τελικά τέλος καλά, όλα καλά. Πλημμύρισε με ΠΑΟΚ το νησί, πλημμύρισε το στάδιο εκεί, το γήπεδο της Κέρκυρας με παοξίδικο χρώμα, με φωνές, με το λαό να βγάζει όλο του το πάθος, να μην σταματά να τραγουδά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και πριν από το παιχνίδι. Ζωή πήρε σε εποχές νεκρές τουριστικά το νησί, να τα λέμε αυτά. Πήγαν, άφησαν τα ωραία τους λεπτουδάκια, έτσι τα αδέρφια μας, και καφετέρειες και εστιατόρια και σουβενίρ και δεν ξέρω τι άλλο. Μια χαρά. Μια χαρά. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, όπου και να πάει, δίνει ζωή, όπου και να πάει, πληρώνει οικογένειες. Να το λέμε αυτό. Να το λέμε, επειδή εύκολα είναι. Όχι στη μετακίνηση. Όχι στη μετακίνηση. Για ρώτα αυτούς οι οποίοι έχουν μαγαζιά.
Και μην πει κανένας ότι θα πάει και θα σπάσει και θα κάνει. Ας τώρα, αυτά είναι η εξαίρεση. Για μία ακόμα φορά λοιπόν βρέθηκε ο λαός εκεί και έκανε μία κερκίδα που τη ζηλεύαμε όλη την ώρα, που την βλέπαμε και τη λαχταρούσαμε και την κουστάραμε. Κανονικά, όμορφα και ωραία. Η ομάδα έκανε το καθήκον της, δεν σκότωσε κανένα θηρίο φυσικά, αλλά 8η νομίζω σερή νίκη, αν δεν κάνω λάθος τα νούμερα. Αυτό είναι που θέλουμε, να περνούμε από τέτοιες έδρες, είτε παίζουμε είτε δεν παίζουμε μπάλα με το νικηφόρο αποτέλεσμα. Άλλα 3 πονταλάκια και όπως έχουμε πει δεν κάνουμε ούτε πολλαπλασιασμούς, ούτε προπαίδειες. 5x3, 8x3, 7x3, τέτοια με το 3 δεν τα θέλουμε, ούτε μας ενδιαφέρουν να κάνουμε προπαίδεια. Βγάζω φλίκτενες. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Πήρε ένα διπλό, παίζοντας κατά διαστήματα την καλή μπαλίτσα. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι το τρίποντο και προχωράμε. Θα αναφερθούμε εκτενώς και σε παίχτες και σε πράγματα που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όλα όσα θέλετε να πούμε, θα τα πούμε, θα ανοίξουμε και γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Αυτό θέλουμε, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Εγώ θα ξαναπώ ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, τηλέφωνα Huawei. Η σειρά και η Lite και το P9 και το P10 και Y και το 10 Mate. Εκπληκτικές σειρές τα Huawei έχουν κατακλείσει την αγορά και έχουν προσπεράσει παραδοσιακές δυνάμεις. Εκπληκτικά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές. Σε εξαιρετικές τιμές, το ίδιο τηλέφωνο από μια άλλη εταιρεία θα κόστιζε μπορεί και διπλάσια λεφτά. Οι άνθρωποι φορτώσαν τα κινητά αυτά με ό,τι μπορεί να φανταστείς, με όλα τα καλά επάνω. Τελευταία λέξη τεχνολογίας και οχταπύρινα και γρήγορα και σε όλα, με τις κάμερές τους και τα λοιπά. Τα πάντα. Όλα αυτά τα βρίσκεται στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10, 50 συν 1 χρόνος είναι φέτος. Χορηγός πρώτης ώρας. Δεν ξεχνάτε φυσικά. Όλα στα όρθια, με τη σκεπαστή τη Σαλονικιά, πεντανόστιμος χειροποίητος γύρος, χοιρινός κοτόπουλο ή μίξη, συνδυασμός, που σκεπάστε με δυο αφράτες γίγας, πίτες, που αναπαύεται σε ένα στρώμα φτιαγμένο από μίξ τυριών, διάφορα τυριά, ανακατεμένα, σούξου, μούξου, ένα ποτ πουρί τυριών, ξεροψημένο μπέικον, πιπεριά, μανιτάρι μέσα και όποιος γουστάρει κρεμμυδάκι. Από τις 12 ως 2 delivery στο 837-166 και στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολης 37, χορηγή πρώτης ώρας. Τι είδαμε εχθές το μεσημέρι λοιπόν. Μου φαίνεται λίγο περίεργο όταν γίνονται μεσημέρι τα παιχνίδια μας. Δηλαδή είναι μετά όλη μέρα μπροστά. Συνήθως έχουμε μάθει να παίζουμε 7.30 το δικό μας το παιχνίδι, επειδή είναι μεγάλης εμπορικότητας. Τα συνδρομητικά τα βάζουν αργά τα παιχνίδια. Και μου φαίνεται περίεργο όταν 3 η ώρα, δηλαδή 5 έχουμε ξεμπερδέψει. Μου φαίνεται κάπως, αλλά τέλος πάντων. Άλλη μια φορά ένας καταπληκτικός μάτος. Άλλη μια φορά. Τελικά δεν είναι μάτος μόνο, είναι και γαμάτος. Και η εκπομπή δεν βρίζει, είναι από το γαμαίο γαμό που σημαίνει έρχομαι εις γάμου κοινωνία. Αυτός είναι παντρεμένος με τον γκολ, παντρεμένος με την επιτυχία. Παντρεμένος με το τέτα τέτ. Θέλω. Αν είχα μία επιθυμία, γιατί με ρωτούν ποιος παίκτης ήθελες να έρθει. Αυτός! 1-0! Ποιος θα θέλω. Προσωπικά δηλαδή τον ξέρω, είναι ξάδερφος και θέλω να έρθει ο Τάδε. Ο Χλιμίτζουρας, ο Χατζηδημητριάν, να πούμε ο Χατζηγραβατίδης, ο... Ποιος, τι, προσωπικά. Δε... Όταν με ρωτάει λοιπόν και στην παρέα όταν το συζητάμε, ποιος θέλεις να έρθει, θέλω να έρθουν διάφοροι τύποι που να είναι σαν ντομάτος. Αυτό θέλω. Μπορεί ο Αζεβέδο να αποδειχτεί ένας μάτος από αριστερά. Μπορεί ο Μολέδο να παίζει αυτούς τους μήνες, γιατί εγώ πιστεύω δεν θα φύγει ποτέ ο Μολέδο. Θα το γράψω κιόλας ποτάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση αφού ήρθε εδώ, αφού έρθει εδώ και φορέσει τη φανέλα, αφού ζήσει όλο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να φύγει. Τώρα, άλλο, αν αυτός δεν παίζει και δεν θέλουμε εμείς να είναι εδώ μετά, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα φύγει. Σε καμία περίπτωση το καλοκαίρι. Το ότι θα πάμε να τον αγοράσουμε στην Ιντερνασιονάλ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λέω λοιπόν ότι θέλω να έχω μάτους. Με 3-4 μάτους μέσα στην ομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να χάνω. Ο τύπος έχει εφεύρει καινούργια θέση, δηλαδή έχουμε ακούσει πολλές φορές για ψευτοενιάρι κάποιος οκτάρι που είναι λέει και ψευτοενιάρι, για κάποιο δεκάρι που είναι και ψευτοενιάρι, είναι και κρυφό σέντερφορ.
Για εξτρέμ που είναι και σεντρεφόρ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετατρέπεται, κλείνει στον άξονα και είναι ένα κρυφό σεντρεφόρ. Αλλά για δεξί μπακ, κρυφό σεντρεφόρ, το διάβασα χθες, νομίζω, ο Rainmaker που ανεβάζει ωραία πράγματα στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω ποιον τον παλικάρι, αλλά μου άρεσε αυτό. Ψευτοενιάρι δεξί μπακ, μόνο εμείς! Μόνο εμείς! Πουθενάλλου! Ψευτοενιάρι δεξί μπακ δεν υπάρχει. Ο τύπος προωθείται, υπέροχα εκτελεσμένο το φάουλ από τον Αντελίνο Βιερίνε που για μία ακόμα φορά ως αριστερό μπακ έδειξε τι σημαίνει στρατιώτης για την ομάδα. Τεράστια ποιότητα. Θεωρώ ότι η μεταγραφή του Αζεβέδο θα είναι διπλό κέρδος. Θα απελευθερωθεί ο Αντελίνος και μπροστά θα κάνει παπάδες. Η τρίπλα που κάνει εκεί αριστερά στον δύσμερο αμυντικό είναι βγαλμένη από βιβλίο Κριστιάνο Ρονάλντο αυτή η τρίπλα που τελείως βραζιλιάνικη την έχουμε πρωτοδεί από τον Ροναλντίνιο. Όταν φορούσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, μιλάω για εκείνη την τρίπλα που την παίρνει την μπάλα με το εσωτερικό και καλά ότι θα φύγεις προς τα μέσα, αλλά κάνεις μια ξαφνική και τον αδειάζεις σακουλίτσα. Κανονικά πρέπει, αφού του δίνει σακούλα του παίχτη, να βγάλει και να του δώσει 4 λεπτά. Και επειδή είναι διπλή η σακούλα, 4 και 4, 8 φίλε. Και εδώ θα ξαναρωτήσω, για τις σακούλες κάτω τα μάτια πληρώνεις κανονικά, Χριστοκιώση? Δύο σακούλες είναι αυτές, φίλε, όταν είμαστε ξενύχτιδες. Λέμε τώρα. Εδώ λέει που τα λένε. Και μέρα πρέπει να την καθιερώσουμε του Αγίου Ομάτος. Βοήθειά μας βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου Χρήστα μου! Γεια σου Χρήστα! Λέω λοιπόν ότι εκτελεί υπέροχο το φάουλ ο Βιερίνια. Στον αέρα δεν είναι εύκολο το γκολ. Στον αέρα πλασάρισμα σαν ένα πραγματικό σεντρεφόρ, σαν ένας φύση επιθετικός παίχτης, ο Μάτος το κάνει να φαίνεται τόσο απλό. Το κάνει να φαίνεται τόσο απλό. Και δεν είναι μόνο ότι σκοράρει το παιδί και είναι μονίμως εκεί που πρέπει. Είναι ότι καλύπτει και την ανυπαρξία στο γκολ του Κουλούρη. Και συγγνώμη αν είναι σκληρή η έκφραση, αλλά ναι μεν ο Κουλούρης μάχεται, ναι μεν ο Κουλούρης ανοίγει διαδρόμους, ναι μεν ο Κουλούρης συμμετέχει στο παιχνίδι, okay, όλα αυτά, αλλά ξαναλέω, στο ποδόσφαιρο και ειδικά στη θέση του φορ, στη θέση του επιθετικού, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της αναμέτρησης, στο τέλος του πρωταθλήματος, ρε αδερφέ, υπάρχει ένα αμήλικτο ερώτημα. Πόσα! Πόσα! Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Κουλούρης. Χθες μάλιστα βγαίνει και ξαναμπαίνει με τη φανέλα του τερματοφύλακα της αντιπάλου ομάδος και λέω, δες τι καημό είχε να είναι κοντά στον γκολ. Έστω αν δεν μπορεί να το πετύχει, τουλάχιστον να το φάει. Και βλέπω τον Κουλούρη με τη φανέλα τερματοφύλακα της Κέρκυρας. Λέω, όχι ρε παιδιά, τι γίνεται να πούμε. Βρείτε τις 10 διαφορές. Πώς ήταν τα quiz στη ζωή του παιδιού. Βρείτε τις 10 διαφορές. Λέω λοιπόν ότι μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Κουλούρης. Κανένας δεν μπορεί να τον ψέξει ότι δεν τρέχει, δεν παθιάζεται, δεν συμμετέχει, δεν σκίζεται μέσα στο παιχνίδι. Αλλά πάλι του δίνει ευκαιρία εκεί στο τετατέτ και δεν το κάνει γκολ. Δεν γίνεται να μην είναι στην εντεκάδα ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Που εχθές και πάλι δεν παίρνει τις μπαλιές που πρέπει. Ο Μακ δεν τη γυρίζει την μπάλα εκεί που πρέπει. Ρόμπερτ, λεβέντη μου, αγοράκι μου γλυκό, δεν είναι ποινικό αδίκημα να τη γυρίζει την μπάλα στο συμπαίκτη σου. Και μην μου πεις ότι είχε καταλάβει ότι ήταν offside ο Πρίγιοβιτς, γι' αυτό δεν τη γύρισε και έτσι. Αυτά τα κόβερε σε είναι. Αλαντάλα τη Παρασκευή στο γάλα. Γύρνα τη βρε αγόρι μου, άλλος είναι μόνο του το πέναλτι. Κακό χούι έχεις, κακό χούι. Πέρα ότι πάλι δεν υπήρχε παίχτης Μακ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βρε τον εαυτό σου. Ο τρελός στην Καραμπάχ περιμένει να γυρίσει. Πρέπει να δείξει πράγματα για να κρατήσει εσένα η ομάδα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Έλεγα λοιπόν ότι για μένα δεν πρέπει να βγαίνει από την εντεκάδα ο Πρίγιοβιτς. Για μία ακόμα φορά θα πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με τον Κουλούρη. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Ένα εξαιρετικό παιδί. Μάχεται, ναι, παθιάζεται, τρέχει, συμμετέχει όπου μπορεί. Γκολ όμως δεν έχει αυτή την περίοδο. Μπορεί σε 5 ή σε 6 αγωνιστικές να τα χώνει και να τα παστελώνει 2-2. Μην ξενερώνεις τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος από όλες τις πλευρές λέμε ότι θα μείνει. Μην τον αφήνεις τον πάγκο όμως. Μην τον ξενερώνεις. Βλέπεις, βρήκε ρυθμό. Άρχισε να χώνει πάλι 2-2. Άστο, μην τον αφήνεις απ' έξω. Μπαίνει και είναι εκνευρισμένος. Δεν παίρνει και τις πάσεις που πρέπει. Μέσα στο παιχνίδι αμφιβάλλω αν πήρε μια-δυο μπαλιές.
Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μόνοι μας να βάζουμε προβλήματα στον εαυτό μας. Σκέψου το λίγο, κύριε Λουτσέσκου, καλύτερα το θέμα. Δηλαδή, το όπλο μας, μην το απενεργοποιούμε μόνοι μας. Μην βγάζουμε μόνοι, γινόμαστε οι δίποδες, βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Ας τον βλέπεις, βρήκε πάλι ρυθμό, μπήκε σε μια κατάσταση. Το σκοράρισμα είναι οξυγόνο για τον επιθετικό. Αυτός βλέπεις ότι οξυγονώθηκε μια χαρά. Δυο-δυο ταχώνει στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Μην τον ξενερώνεις πάλι. Δεν θα σου πούμε εμείς ποιον θα βάλεις ή όχι. Απλά βλέπω αυτό που λέμε. Είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου. Έτσι απλά το σκέφτομαι. Έτσι απλά. Ακόμα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Λοιπόν, από το Μάτος, για να ξαναγυρίσω στα θετικά. Ακόμα ένα απίστευτο παιχνίδι ωριμότητας, ηρεμίας από το Μαλεζά, ο οποίος όποτε καλείται αποδεικνύει ότι είναι δένει πολύ καλύτερα από ότι ο Βαρέλα με τον Κρέσπο δένει πολύ καλύτερα το δίδυμο Βαρέλα-Μαλεζάς και εχθές έχει κάνει ένα ήρεμο παιχνίδι, ακόμα και εκεί που του φεύγει ο παίκτης στη γραμμή πάνω προλαβαίνει τελευταία στιγμή και βάζει το πόδι του. Ο Μαλεζάς, ο οποίος είναι low profile, δεν κραυγάζει, δεν είναι παιδί που θα είναι όλη τη μέρα στο Instagram. Και θυμάμαι όταν πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ δεν την έβρισκε ούτε με το καλάμι. Και τώρα βλέπεις πόσο πολύ διδάχθηκε κοντά στον Κοντρέρας, ασχέτως που ο τελευταίος εκεί που πήγε στον ακατανόμαστο μας ξενέρωσε μια για πάντα. Αλλά δίπλα στο δάσκαλο έμαθε. Ο Μαλεζάς όποτε καλείται είναι εκεί. Ψύχρεμος, ήρεμος και πολύ σημαντικός στα αποδυτήρια. Επίσης, ακόμα ένα καλό παιχνίδι από το Βαρέλα, που φέτος είναι άλλος ο Βαρέλα. Άλλος Βαρέλα, το είπε και μόνος του, βλέπετε. Και σωματικά, γιατί έχασε κιλά, και ψυχολογικά δεν περνάει τίποτα. Με τις πολύ ωραίες στιγμές του μέσα στο παιχνίδι ο Πέλκας, ξεκίνησε νοθρά, αλλά σιγά σιγά κυνήγησε εκείνο το γκολ με το γυριστό, αν έμπαινε θα ήταν πάλι για highlight. Επιχειρεί πράγματα το παλιόπεδο γιατί γνωρίζει το τόπι εξαιρετικά, έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση, βρίσκεται σε φοβερή φάση και κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να πει ότι του έχει λείψει ο Ελκαντουρί. Διότι η προσφορά των δύο παιχτών είναι η μέρα με τη νύχτα. Η μέρα με τη νύχτα. Και θυμίζω ότι η ανάκαμψη της ομάδας ξεκίνησε όταν τραυματίστηκε ο Ελκαντουρί στην Ξάνθη και πήρε από τον Ασβέστη τον Βέλκα που φωνάζαμε εμείς, χωρίς να λέμε ότι εμείς είμαστε προπονητές ή ότι παίξαμε μπάλα ή ότι εγώ θα σου πω τι θα κάνει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Αλλά λέγαμε ότι η θέση του έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι στον Ασβέστη, ότι είναι στον άξονα. Ότι ο άνθρωπος είναι δεκάρι, πρέπει να είναι στη ραχοκοκαλιά. Και όχι πάνω στι φλάγκες γραμμές. Και από εκεί και πέρα. Είδαμε τι κάνει ο Πέλκας. Χθες πετυχαίνει να παλικαρίσει ο γκολ. Έχει χάσει κάποια άλλα που είναι πιο εύκολα. Και πετυχαίνει ένα γκολ το οποίο είναι δύσκολο γιατί πέφτει, ξανασηκώνεται, κάνει την τρίπλα. Τραβάει και το σουτ. Και πετυχαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Υπέροχο για τον γκολ του Κάμπος. Και το ερώτημα είναι το ήθελε ή δεν το ήθελε. Υπάρχει αυτό τώρα. Το ήθελε λες. Το ήθελε. Εγώ θα πω ότι λίγη σημασία έχει αν το ήθελε ή δεν το ήθελε. Έγραψε, παστέλωσε. Στο πρώτο replay και με το που το είδα σε ζωντανή μετάδοση, το goal είπα ότι δεν το ήθελε και μάλλον πήγαινε για σέντρα και του βγήκε. Όταν ξαναείδα όμως το κοντινό replay, είδα ότι τα φάλτσα που βάζει στην παλίτσα μπορεί και να το ήθελε. Και την έχει αυτή την κίνηση ο Κάμπος. Και αυτό δεν μπορώ να πω ότι κάνει κανένα συγκλονιστικό παιχνίδι, έχει βάλει αρκετό ξύλο πάλι. Σε κάθε μάτς μαζεύει 2-3 γεμάτες, μαζεύει ο Κάμπος. Σαν μαγνήτης να πούμε. Κολλάει όπως η μύγα πάει στο μέλι. Να μην πω κάπου αλλού γιατί πρωί-πρωί τρώτε τώρα και δεν θέλω να σας χαλάσω την όρεξη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τσάτς, ζουμουσένια, γεια σου, μότο μου, δανιά. Οι πρώτες καλημέρες εσύ και ο Λάρη κάθε μέρα. Να είστε γεροί εδώ. Είμαστε ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Συζητάμε τα της αγωνιστικής. Τριήμερος θερμές. Κληρώνουμε, αύριο θα δώσουμε κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης. Και μια μπλούζα πάω κανόβρο θα πάτε να την πάρετε το ρετού στη Λαμπράκη 105 στην Αγγελική. Εκεί έχουν στείλει το υλικό, εκεί έχουν στείλει τις φανέλες τους. Επιλέγετε εσείς ποια θέλετε γιατί έχει 3-4 υπέροχες φανέλες. Εσύ που θα κερδίσεις θα πας και θα επιλέξεις ποια θέλεις. Νίκη στο βόλεϊ,
νίκη και στο μπάσκετ. Σπρόξιμο της ΑΕΚ, κάνουν γαργαρίτσα ένα πέναλτι πεντακάθαρο χθες το μάτς με το Λεβαδιακό. Ανατρέπει ξεκάθαρο Τσιντώτα τον παίχτη, όχι του Λεβαδιακού, λάθος, του Πας Γιάννενα. Ο Βάζελος βυθίζεται, βλέπετε τι γίνεται. Προφανώς ο Κίζας, ο Ιβάν, ο ΠΑΟΚ φταίει για όλο αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, ξεκάθαρα. Η ομάδα προχωρά λοιπόν. Η ομάδα προχωρά, βλέπετε ότι και οι άλλοι κερδίζουν. Κάθε λάθος, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα. Σημασία έχει, το πιστεύει όλος ο οργανισμός. Το πιστεύει όλος ο οργανισμός. Βρισκόμαστε σε μία μάχη. Βλέπετε τι γίνεται επικοινωνιακά. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Βγαίνει, λέει, μία κουβέντα που την έχει ξαναπεί ο Ζουράρης. Έχω να πω το εξής και δεν θα αποφύγω να το σχολιάσω. Καταρχήν, δεν τον έχω σε εκτίμηση, θέλω να σας πω. Ασχέτως που είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Δεν του δίνει δικαιολογία. Και όχι για αυτό που είπε τώρα. Αυτό είναι μια κουβέντα που στο καφενείο τη λέει ο καθένας για τον αντίπαλο, για τον Ολυμπιακό ή τον Άρη. Ναι, αλλά δεν είσαι στο καφενείο, φίλε. Είσαι υφυπουργός παιδείας. Και εμένα, όχι ότι με ενοχλεί η κουβέντα αυτή καθ' αυτή. Με ενοχλεί τι, που το παίρνει ο Ολυμπιακός και το κάνει σημαία τώρα επικοινωνιακή, ότι βλέπετε και αυτή η κυβέρνηση και μας πολεμάνε και μας βρίζουν κτλ. Δεν προσέφερες τίποτα απολύτως με αυτό που είπες, κύριε Ζουράρη. Τίποτα απολύτως, μηδέν προσέφερες. Ίσα ίσα τους έδωσες ένα ωραίο πάτημα πάλι να λένε ότι να και βλέπετε και αυτή η κυβέρνηση είναι φιλοπαοξίδικη και αυτή η κυβέρνηση μας πολεμάει και είναι όλοι ενάντια στον Ολυμπιακό κτλ. Δεν έχει καμιά δουλειά. Δεν προσφέρεις τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θα περίμενα από σένα να βγεις μπροστά στο θέμα της Μακεδονίας. Αλλά όταν πριν από λίγες μέρες έχεις δηλώσει ότι εντάξει, δεν είναι, λέει, το Σκοπιανό, λέει, δεν είναι τώρα, λέει, το σημαντικό θέμα. Και όταν πριν από λίγο καιρό έχεις δηλώσει ότι εντάξει, και να πάρουν και μερικά νησιά, να δώσουμε και μερικά νησιά, τότε δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά. Δεν μπαίνω στην ουσία αυτού που είπες, που το ξαναλέω. Είναι κουβέντα που μπορεί να την πει ο καθένας στην παρέα. Και μπορεί να την έχει πει ο καθένας. Εννοείται. Όπως αντίστοιχα λένε για τον ΠΑΟ κουβέντες. Οι Γαύροι, οι Αριανοί. Δεν μπαίνω στο, δηλαδή, σε αυτό που είπες, στο νόημά του, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε. Ξαναλέω. Είναι κουβέντα που τη λέει ο καθένας. Στο καφενείο, στην παρέα, στο γήπεδο, στο χαβαλέ. Ναι, αλλά εσύ είσαι υφυπουργός παιδείας. Και δεν προσέφερες τίποτα απολύτως. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι έτσι προσφέρεις κάτι, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ που λες ότι αγαπάς, δεν προσφέρεις τίποτα, να ξέρεις. Αναμπουμπούλα, ανακατοσούρα, φασαρία, το πήραν κάτω στον Πειραιά και το κάναν πάλι επικοινωνιακό μπαϊράκι, το κάναν σημαία και είδατε και μας βρίζουν και μας πολεμούν και αυτά. Δηλαδή ψάχνουν αυτοί αφορμές. Τακ, πατήσανε πάνω, είσαι κανένα λόγο, για ποιο λόγο τώρα και τι. Εντάξει, okay. Λέω εγώ, τα περνάω ένα-ένα τα θέματα για να μην τα αφήνω, γιατί δεν θέλω. Επιστροφή Γεωργιάδη που με ρωτήσατε. Λέγαμε ότι θέλει ο Σαββίδης ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν από ΠΑΟΚ, γνωρίζουν τι γίνεται. Το αν αυτός είναι ο Γεωργιάδης ή όχι, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να το καταλάβει ή όχι. Το αν το συμπαθεί ή όχι, είναι άλλο θέμα. Θεωρεί λοιπόν ότι ο Μίχελ έκανε πολλά λάθη και στην ουσία τον καπελώνει, του βάζει τον Γεωργιάδη δίπλα. Του λέει γιατί χάθηκε ο Μαυροπάνος, ενώ εμείς έχουμε σχέση με τα Γιάννενα, να ο Χαρίσης, να ο Βελίδης, υπάρχουν με τον Ζάιρο, αυτά υπάρχει, με τον Πασχαλάκη, έχουμε μία, με τον Χριστοβασίλη, έχουμε μία σχέση με αυτή την ομάδα. Και τους έχουμε κάνει αγορές από εκεί. Πώς μας ξέφυγε αυτός ο Πέιτς κάτω από τη μύτη, μπορεί να είπε. Και γενικά δεν είναι ευχαριστημένος από το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του ο Λούμπος Μίχελ, γι' αυτό και του βάζει τον Γεωργιάδη δίπλα. Τώρα, το πόσο αρέσει ή δεν αρέσει αυτή η δουλειά, οκ. Okay. Τι να πω. Ο Γεωργιάδης που όποτε τον φώναξε ήταν εκεί. Αυτό μπορεί να πει κανένας. Εγώ από τον Γεωργιάδη, αυτό που, το οποίο θυμάμαι είναι τον γκολ στον τελικό. Που αδειάζει τον αντίπαλό, τον στέλνει για βρούβες στο προάβλιο της Αγίας Βαρβάρας και σκοράρει ένα γκολ που ήταν ένα κύπελο. Αυτό. Από εκεί και πέρα
Εντάξει. Και σαν προπονητής και σαν τεχνικός διευθυντής, όποτε τον κάλεσε, ήταν εκεί. Έφτασε στο τέλος, θα γίνει ανέκδοτο δηλαδή. Κάθε φορά που ήταν να φύγει ένας προπονητής, έφερε τον Γεωργιάδη. Θεωρεί λοιπόν ότι ο Γεωργιάδης τον εκτιμά πάρα πολύ, ο μεγαλομέτωχος, και θεωρεί ότι θα του είναι χρήσιμος. Επειδή νιώθει από ΠΑΟΚ, επειδή γνωρίζει τα κατατόπια και επειδή θεωρεί ο μεγαλομέτωχος ότι μπορεί να βοηθήσει. Στο ερώτημα αν εσύ θα τον έφερες, εγώ θα έλεγα όχι, δεν θα τον έφερνα. Αλλά περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Ξαναλέω ότι είναι εποχές περίεργες, είναι εποχές δύσκολες. Έχουμε το νου μας. Το τι γίνεται γύρω-γύρω. Βλέπετε, επικοινωνιακά ο καθένας εκμεταλλεύεται τα πράγματα όπως θέλει. Εμείς, το νου μας μέσα στους τρεις πόντους σε κάθε μάτς, αυτό μας ενδιαφέρει, να παίρνουμε τα παιχνίδια, να μην κάνουμε προπαίδειες. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος που ταξίδεψε εκεί και έφτιαξε μια υπέροχη κερκίδα έχει πλημμυρίσει, το ξαναλέω, και ο Κούδας από τη Βαλανιδωράχη περιμένουν να βγει μετά να μας πει εντυπώσει από κοντά, και τα παιδιά, και ο Σπύρος ο Φαγωγέννης, τα παιδιά στην Κέρκυρα υποδεχτήκανε με υπέροχο τρόπο τους ταξιδιώτες, τα αδέρφια από την Θεσσαλονίκη και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να ήταν πάνω από 1500 άτομα η κερκίδα. Και αυτό είναι ζουμουσού. Το να βλέπεις τον κόσμο τόσο τρελαμένο, πρέπει να είμαστε σπυρωμένοι. Διαφωνείς ή συμφωνείς με τον Γεωργιάδη. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει ο Αζεβέδο. Γουστάρεις, δεν γουστάρεις το Λουτσέσκου. Οκ, αυτά φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Πάνω απ' όλα είναι η στήριξη στην ομάδα, είναι η στήριξη στα 4 γράμματα, να φτάσουμε στο τέλος και να πούμε πρωταθλητής Ελλάδος, Πανθεσσαλονίκος, αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Και αν είναι δυνατόν, ταμπλούχος Ελλάδος για τη χρονιά αυτή. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους αντιπάλους μας. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους αντιπάλους μας. Το ξαναλέω. Το μόνο που φοβάμαι είναι τον κακό, το δικό μας εαυτό. Μόνοι μας μην πέσει μαύρο πέπλο πάλι. Μόνοι μας μην κάνουμε πάλι καμιά αυτοκτονία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Κλατς! Γαργαρίτσα χθες το πέναλτι εις βάρος της ΑΕΚ. Το πήρε πάλι το σφύριγμα η ΑΕΚ, η οποία βλέπετε. Στο μούχτι. Στο μούχτι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Επιλέγει άλλη τακτική η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός βλέπετε είναι με τις ανακοινώσεις, ο Καραπαπάς, ο Κυρσάβας, αυτά έτσι αλλιώς έχουν άλλο στυλ. Η ΑΕΚ πάει στο μούχτι. Παίρνει τα σφυρίγματα, όπως το πήρε και στο γήπεδο το τρομί του με αντίπαλο τη Λαμία. Το πέναλτι έξω από την περιοχή. Τσούπου τσούπου να. 3 και 3-6 σου λέω εγώ. Εμείς στο νου μας ενωμένοι, ναι με τις διαφωνίες μας, ναι εννοείται με τις αντιπαραθέσεις μας, ναι εννοείται με τις διαφορετικές απόψεις. Αυτό που ξέρουμε είναι 0 πίσω στην άμυνα, ένα ακόμα μάτς ο Πασχαλάκης εκεί που χρειάστηκε το κρατάει. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. 3 πόντους κάθε φορά, πάμε τώρα, έρχεται ο Απόλλωνας, δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, μαθαίνουμε σήμερα ποιον θα έχουμε αντίπαλο, στις 11 η ώρα θα γίνει κλήρωση του κυπέλου, ποιος θα έρθει αντίπαλος, αυτός 1-0 και προχωράμε. Θα τελειώσει λογικά του Μολέδο, ξαναλέω, δεν νιώθω ότι ο παίκτης θα έρθει για 6 μήνες. Επίσης, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι γίνανε πάλι τρομερά λάθη εκεί στον χειρισμό της όλης ιστορίας, αλλά από το να μην έρθει καθόλου ο παίκτης, περιμένω να τον δω όμως να δίνει την ψυχή του. Όχι να περάσουν οι 4 μήνες, είναι 4 και όχι 6 που λένε. Τι 6. Ποιοι 6 μήνες. Πάει ο Γενάρης, πάει. Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Τώρα για την καρικατούρα που αποφασίστηκε πάλι για το League Cup, δηλαδή γελάει πραγματικά το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο. Δηλαδή βρακή δεν έχει ο κόλος μας, λουλούδια θέλει ο μπίπιπ μας. Το League Cup μας μάρανε. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίσουμε τα δυο κορυφαία κρεοπολία στην πόλη, κρεοπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. 100% υπέροχα πράγματα, κοτονοστιμιές κρεατογεύσης, και κρεοπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Εκεί θα βρείτε τα υπέροχα, τα εκλεκτά, τα πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε! Ζούμου σου λέμε, ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Τους ρουφάμε το μεδούλι. Τους ρουφάμε το μεδούλι. Τουλάχιστον υποκρισία από κάποιους που βγαίνουν να πούνε μετά θάνατο καλά λόγια για τον Τζίμι Πανούση. Και όταν ζούσε δεν ήθελε όταν να το ζουν
να το δουν ζωγραφιστό. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάμε, πάμε. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο στις Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Καταπληκτικό, καταπληκτικό δώρο. Υπερατού δωράκλα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Και μία μπλούζα πάω κανόβερο. Καταπληκτικό t-shirt με τεράστιο δικέφαλο πίσω, μπροστά ό,τι εσείς θέλετε, ή το We are from Constantinople 1926, είτε το σήμα από το σύνδεσμο των παιδιών στο ανόβερο, είτε ό,τι εσείς θέλετε, θα επιλέξετε, υπάρχει γκάμα. Εκεί στο Ρετού, στη Λαμπράκη 105, που είναι, έχουν στείλει τα παιδιά στην Αγγελική τις φανέλες από το ανόβερο. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς, να ανοίξουμε γραμμούλες, δικό σας στο μικρόφωνο. Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας. Όχι ρε φίλε. Πάει εβδομάδα θα πάω. Πώς θα πάει εβδομάδα τώρα. Να φύγει ο Αδόνης. Έλα ρε Κουστάκη, καλημέρα. Έλα. Αχ, σε μπέρδεψα, νόμιζα ότι είναι να φύγει ο Αδόνης. Ναι, τι τώρα. Έλα ντόκτορ Βαγγέλη, έλα ντόκτορ. Τώρα σε κατάλαβα. Σε ξυγιάλασα. Μη ξυγιάλασες φίλε. Νόμιζα είναι ο να φύγει ο Αδόνης. Λες αλήθεια. Έλα ντόκτορ, έλα. Τι κάνεις. Καλά, εσύ Κουστάκη. Άλλη φορά πρώτος έχεις βγει. Και καλή χρονιά, όχι. Όχι, έτσι. Πάει όχι. Εβδομάδα. Μπιμπήθηκε. Αυτή τη στιγμή στο Δερβαίνη χιονίζει. Να έχω τον νότου. Όχι μόνο στο Δερβαίνη, σε διάφορα μέρη γύρω-γύρω. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Τα διάφορα. Μόνο στο Τουρσί. Για πες λοιπόν. Αυτό που έγινε πέρσι δεν έγινε νομίζω με τα χιόνια βέβαια, εντάξει. Όχι, όχι. Αυτό θα είναι τώρα μέχρι τις 12 η ώρα. Ναι. Αν λοιπόν σήμερα, πρόσεξε. Σήμερα. Σήμερα κουβαλάς μεγάλη ευθύνη που βγήκες πρώτος. Ναι. Η κλήρωση τι αντίπαλο θα μας φέρει στο κύπελο. Αν λοιπόν σήμερα 11 η ώρα έρθει ένας αντίπαλος ο οποίος είναι επιθυμητός και εύκολος, θα αποθεωθείς, Δόκτωρ Βαγγέλ, και θα πρημοδοτηθείς και με ένα τραπέζι τη λαδόκολλα. Ή στο όλα στα όρθια θα δούμε. Αν όμως, και εδώ είναι τώρα η μεγάλη ευθύνη. Αν όμως. Μας φέρει κανένα δύσκολο αντίπαλο, να ξέρεις, θα περάσει ξεφωνητό αύριο. Λοιπόν, αν μας πέσει δύσκολος αντίπαλος και περάσουμε που θα περάσουμε σίγουρα, ναι. Έχω και τραπέζι και τισεπ και ό,τι θες. Και ό,τι θες. Και ό,τι γουστάρεις. Τότε θα κρυφείς. Σωστό. Έχεις δίκιο. Αφού πέσουμε, αν πέσουμε με δύσκολο αντίπαλο, αφού τον περάσουμε, αν τον περάσουμε. Αν δεν τον περάσουμε όμως, καταλαβαίνει τι θα γίνει. Θα τον περάσουμε. Λέω τώρα. Αν δεν περάσουμε αυτά, δεν περάσουμε και στον τελικό ρε. Σωστός, σωστός. Λέμε τώρα, για πες. Το Γεωργιάδη, ξέρει γιατί τον πήραμε. Για πες. Σε περίπτωση που φύγει ο Λουτσέσκου να είναι έτοιμος, τι. Όχι, τώρα δεν έχουμε play-off, για. Τώρα έχουμε link-up, κατάλαβες γι' αυτό. Για το link-up. Σωστό. Εντάξει, το μόνο που μπορείς να πεις. Μάλλον όχι το μόνο, το σίγουρο είναι ένα, ότι ο Γεωργιάδης γνωρίζει αυτό που λέμε, ότι έχει ανθρώπους που γνωρίζουν από ΠΑΟΚ. Βάλε στην ομάδα ανθρώπους που γνωρίζουν. Ο Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, γνωρίζει και ξέρει. Και όποτε του ζητήθηκε ήταν εκεί. Δεν αρνήθηκε ποτέ. Δεν είναι μόνο ο Γεωργιάδης που γνωρίζει. Λέω ρε παιδί μου τώρα. Αυτοί όλοι μέσα δεν γνωρίζουν. Okay. Ποιος τα ακούει όμως, ποιος το κάνει πράξη. Okay. Εδώ αυτό είναι ξεκάθαρο καπέλο μας το Μίχελ και καλά κάνει, γιατί ο Μίχελ έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλές. Αλλά σε έφερε παιχτάρες όμως. Με έφερε, εντάξει, όταν τους έφερε τους παίχτες, το είπαμε. Φίλε, όταν έφερε το Μάτος, χειροκροτήσαμε. Και το είπαμε. Μπράβο σου και μαγιά σου. Αλλά δεν γίνεται με ένα Μάτος να βγάλει όλη την περίοδο εδώ. Λοιπόν, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, γιατί δεν πήρα. Τώρα να κλείνουμε για να μην φωνάζουν και άλλοι που πήραν. Βέβαια, φωνάζουν, αυτοπυρπολούνται. Είμαστε πιο κοντά στο 15 Αύγουστο, βέβαια. Ναι. Είμαστε κοντά στο 15 Αύγουστο τώρα που πήρες να πεις καλή χρονιά, αλλά δεν πειράζει, εμείς σε αγαπάμε. Καλή αργά παράπουτε. Γεια σου, Δόκτωρ Βαγγέλ! Καλημέρα, Κουστάκη. Γεια! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλή εβδομάδα. Good the boy! Κωστή, θέλω να ξεκινήσω με δύο απορίες. Ναι, βεβαίως. Όταν ξεκίνησε για το διαγωνισμό, είπες ότι δίνεις ένα διήμερο. Ναι. Και μετέπειτα είπες με τρεις διανυκτερεύσεις. Θέλω να πω πώς γίνεται να κάνεις τρεις διανυκτερεύσεις ένα διήμερο. Είπα τρεις διανυκτερεύσεις. Ναι, ναι. Θα σου πω. Δεν σηκώνεσαι καθόλου από το κρεβάτι, φίλε, και τις δύο νύχτες τις κάνεις μία. Ωραίο. Λέμε τώρα. Αυτό θέλουμε και εμείς να τους κάνουμε. Δύο νύχτες σε μία. Και επίσης κάτι άλλο. Αυτοί που προτείνουν να ονομαστούν τα Σκόπια Νόβα Μακεδονία. Ναι. Γιατί δεν το κάνουν Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, βεβαίως. Ναι, ρε φίλε, γιατί Νόβα. Μαζί. Δηλαδή, ή ξέρω εγώ,
Alpha Digital Μακεδονία. Πολύ ωραίο σαν σκέψη. Ή επίσης ναι. αυτοί που λέγονται McDonald's. Αυτό το Mac, δηλαδή γιατί Mac. Γιατί McDonald's. Και εμείς τους λέμε McDonald's να πούμε και τελειώνουμε. Ρε τι γίνεται. Ρε, τι να γίνει. Βλέπετε λοιπόν, τι πάει να παιχτεί. Εμένα οι κουβέντες του Ζουράρη δεν μου πείτε με ύποπτο, πείτε με ξέρω εγώ Φιλίππου, πείτε με τέλος πάντων δύσπιστο, δεν ξέρω τι. Δεν μου φαίνονται και τόσο αθώες τώρα σε τέτοια στιγμή. Σηκώθηκε πάλι ένα κύμα χωρίς κανένα λόγο τώρα. Δεν προσφέρει τίποτα στον ΠΑΟΚ αυτό. Ξεκάθαρο. Εννοείται. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Όχι, δεν βοηθάει σε τίποτα. Είδες, το πήρανε οι Γαύροι, το κάνανε αμέσως ότι μας πολεμάτε. Να και είναι το κράτος εναντίον μας και αυτά όλα. Τέλος πάντων. Να μην είναι έξοδος από το Μεσολόγγι. Συνολική. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Θα πούμε για το. Μας ενδιαφέρουν μάλλον, αλλά τώρα άλλα έχουν προτεραιότητα εδώ για την εκπομπή. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ένα θετικό από τη χθεσινή εμφάνιση και ένα αρνητικό. Ναι. Ότι η εμφάνιση δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Δηλαδή πάρα πολλοί παίχτες ήταν μέτροι. Ναι. Δεν πιάσαμε καμία σπουδαία. Και με τέτοια παρόμοια εμφάνιση όπως και στον Πλατανιά, στα εκτός έδρας μάτς, πολύ δύσκολα θα πάρουμε διπλό στο Αγρίνιο και στα Γιάννενα. Πρέπει η ομάδα για να πάρει διπλά να βελτιωθεί περισσότερο. Στην Τρίπολη. Ναι, και στην Τρίπολη. Ναι, τώρα δεν πάμε. Πάμε στα αμέσως επόμενα. Ναι. Εγώ λέω γενικά αυτές τις έδρες έχουν στο μυαλό. Εννοείται και την Τρίπολη. Και το Ατρόμητο και όλα. Επίσης το θετικό είναι ότι με κάκιση εμφάνιση, με μέτρια εμφάνιση τέλος πάντων, θα μπορούσε να λήξει το μάτς 0-7 στο τέλος. Έτσι. Δείγμα της ατομικής ποιότητας. Της ποιότητας που έχει η ομάδα και ξεχυλίζει. Και του Μάτος, έτσι, και του Πέλκα και του Βαρέλα και... Όλοι. Ναι, ο Μπίσας, ο Βιερίνια, ποιος δεν έχει ποιότητα. Ακριβώς. Ο Πρίγιοβιτς, ο Μαωρίσιος, γίνεται το φάουλ δηλαδή, που κάνει είναι τηλεκατευθυνόμενο. Φοβερό. Που ο Μαωρίσιο ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του. Δεν είναι αυτός που περιμένουμε. Δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του. Αυτό φαίνεται είναι το ότι τον πήγε πίσω ο τραυματισμός. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτός το βρούμε προπονητές. Πάρα πολύ σημαντική ότι η αμυντική λειτουργία της ομάδας είναι σχεδόν άψογη. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πάει να γίνει με τον Πρίγιοβιτς είναι εγκληματικό. Δηλαδή πρέπει να ακούσουμε όλη την κατακραυγή του κόσμου για να τελειώνουμε. Γιατί πάμε, έχουμε ένα υπερόπλο και πάμε να το αποτελεσματίσουμε, δεν ξέρω, δηλαδή πάμε τον δημιουργούμε εκνευρισμό, αυτός μετά με τον τρόπο που διαμαρτύρει θα δημιουργήσει εκνευρισμό και στην ομάδα. Ακριβώς, θα πλακωθούμε και μεταξύ μας. Θα χαλάσει το κλίμα χωρίς λόγο, είναι εγκληματικό, όλοι αυτοί δηλαδή που σμπρώχνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή τι κάνει ο Κουλούρης ας πούμε παραπάνω στα εκτός έδρας. Ξέρεις ποιο είναι το άσχημο, Χρήστο, το άσχημο είναι ότι δεν έχουμε τίποτα πραγματικά με τον Κουλούρη. Εμένα μου είναι συμπαθέστατο το παιδί. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να το επαναλαμβάνει. Το λέω συνέχεια γιατί δεν στοχοποιούμε παίχτη, ούτε κανιβαλίζουμε. Απλά δεν βρίσκει την μπάλα να τη στείλει εκεί που πρέπει. Τέλος. Ο άλλος είναι παστελωτής. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Σε οποιαδήποτε θέλουμε άλλη ομάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το πρωτάθλημα θα το φέρουν οι καλύτεροι. Η ομάδα θέλει εντός, εκτός και τεπί τα αυτά τα παιχνίδια ποδοσφαιριστές που τη μία ευκαιρία να την κάνουν γκολ. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω. Να πάει ας πούμε να τελειώσει τη χρονιά και ο center form να μην έχει σκοράρει ποτέ εκτός από πέναλτι. Λοιπόν, έτσι και ακριβώς. Να κοιτάξουμε να τον αξιοποιήσουμε. Χθες έχει 4-5 φορές που μπορεί να του δώσει μια απλή πάσα και να σκοράρει και να λέμε πάλι το έβαλε από τα 2 μέτρα και προτιμάει να κάνει ατομική ενέργεια. Αυτό το χούι που έχει ο Μακ και μην μου πείτε ότι είχε την ευθεία τη γραμμή και ήξερε ότι είναι offside το Πρίγιοβιτς. Άστο. Ο Μακ έχει αυτό το χούι. Σπάστη στον συμπαίκτη σου. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όπως την έσπασε ο Πρίγιοβιτς στην επόμενη περίοδο. Αμέσως μετά ο Πρίγιοβιτς δείχνει πόσο αλτρουιστής είναι, την περνάει την μπάλα στον Πέλκα. Και ασχέτως που δεν μπαίνει γκολ. Τίποτα. Αυτό συνεχίζουμε, Κωστή. Συνεχίζουμε. Αυτό που θα δούνε από εδώ και πέρα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε Αγρίνιο, σε Γιάννενα, Ατρόμητο, σε Τρίπολη κτλ. Δεν θα έχει προηγούμενο. Ακριβώς. Συνεχίζουμε όλοι, θα είμαστε μαζικά, σε κάθε γήπεδο όπου χρειάζεται η ομάδα μας. Δίπλα. Δίπλα στην ομάδα. Φωνή, δεν δίνουμε ευκαιρία σε κανέναν εχθρό μας να μας κάνει κακό, αλλά και όσοι είναι μέσα στην ομάδα να βάλουν το κεφάλι τους να δουλέψουν υπέρ του ΠΑΟΚ, γιατί στο τέλος αυτοί θα κυνηγηθούν, όχι οι αντίπαλοι, Κωστή μου. Και λέμε το εξής. Ασχέτως αν γουστάρεις τον Λουτσέσκου, τον Αζεβέδο, τον Γεωργιάδη, τον οποιοδήποτε. Ναι, αυτό το πράγμα φτάνει μέχρι ένα σημείο. Η συμπάθεια, η αντιπάθεια, η διαφωνία ή η συμφωνία. Όχι πάλι να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Το λέμε συνέχεια. Και αυτό που θέλουμε και εμείς όμως από αυτούς όσους εργάζονται στον ΠΑΟΚ, να εργάζονται για τον ΠΑΟΚ. 100%. Και όχι για το ατομικό. 100%. 100%. 100%. Φιλιά, γεια σου Κολομπάβο, γεια σου Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Φιλιοδόνη. Έλα ρε φίλε, έλα, πολλά χρόνια να ζεις. Ρε κλαψομούριδες, ΠΑΟΚ ζήδες. Δεν τρέπεστε λίγο ρε.
Ναι, ρε, εμένα μ' άρεσε ο Μπάουκ χθες. Ναι, 3-0, ναι, αυτό έτσι. Με τα στραβά, με τα κουτσά, με τα ανάποδα. Όλα μαζί. Ναι, χαλιέται κανένα που πήραμε τρίποντο, δεν το κατάλαβα. Όχι, βέβαια. Όποιος έχει αντίρρηση να πάει σε άλλο μαγαζί. Όχι, βέβαια. Άιντε. Προπονητές επί του καναπέ. Κανένα δεν χαλιέται. Κανένα δεν χαλιέται. Που λέει και ο φίλος ο Ζουράρης. Μέτρια. Τι πράγματα είναι αυτό πάλι με αυτόν τον τύπο, εσύ. Δηλαδή. Εντάξει, είναι κάπως αυτός ο άνθρωπος. Ωραία. Είναι κάπως, είναι αυτός που. Όχι, όχι, φίλε. Δεν προσφέρει τίποτα στον ΠΑΟΚ. Εγώ τα αφήνω και τα κομματικά και όλα. Βράσε τα κομματικά τώρα. Ψάχνω να βρω πίσω από αυτή την κουβέντα τι ήθελε να πετύχει με αυτό. Ο άνθρωπος έχει μυαλό. Πολλές οκάδες μυαλό. Ναι, αλλά το χρησιμοποιεί λάθος, φίλε. Δεν με νοιάζει αυτό. Ε, πόσο δεν με νοιάζει. Στην περίπτωση αυτό που είπε, σε ποιον ωφέλησε, ούτε τον ίδιο ούτε κανένα. Φίλε, το πήρε ο Ολυμπιακός και το έκανε ανακοίνωση χθες, το κατάλαβες. Και να και δείτε το κακό κράτος που μας πολεμάει και μας δίνει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τώρα μαντήλι για να κλάψει, ας πούμε. Κατάλαβες. Και επίσης το ότι ο Ζουράρης είναι ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί ή ότι αντιπροσωπεύει με τον λόγο του και με την άποψή του όλους τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θέλω να πω. Εμένα νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Εμένα με αντιπροσωπεύει ο εαυτός μου μόνο. Ναι, θέλω να πω, είναι μια κουβέντα που μπορεί να την πει ο καθένας στο καθενείο. Δεν την στερνίζομαι ούτε. Πω, τι είπα, στερνίζομαι. Καλά, είμαι αρχαιομάθειας, ας πούμε. Μια στιγμή να λιποθυμίσω λίγο. Τι επίπεδο, τι level, φίλε. Αυτή είναι! Κοίτα τι έκανες, Κωστή! Αυτή είναι η ακροατέ σου, αγόρι μου! Φροντιστήριο ξένο γλώσσα. Πω, θέλγεις, φίλε, θέλγεις! Λοιπόν. Κοίτα, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, ας πούμε, μετά από κάθε παιχνίδι και στο θετικό αποτέλεσμα να έχουμε την μουρμούρα και τα. Εντάξει, ρε παιδιά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ένα μόνο παράδειγμα. Δεν υπάρχει μουρμούρα. Είπαμε μόνο για τον Μπρίγιοβιτς ότι πρέπει. Ο Κουλούρης πήρε τις ευκαιρίες του. Δεν γίνεται μόνοι μας να βγάζουμε τα μάτια μας, αδερφέ. Έτσι. Για τον Μπρίγιοβιτς. Okay. Αλλά μία φορά να σταματήσουμε αυτό το μουρμούρι. Ναι, και αμεταγκαλιώς και αμεταγκαλιώτικα. Ξέρεις τι είναι σημαντικό, να φύγει ο Δόνης. Η Άρσεναλ τι έκανε χθες η ομάδα. Άρσεναλ μπουλκουμέ. Δηλαδή άμα είμαστε εμείς το παιδί της Άρσεναλ τι θα έκανα, θα πέραμε μέσα. Όχι, τι κάνει φίλε η Λίβερπουλ στη Manchester City, η μεγάλη Λίβερπουλ, η άλλη μεγάλη μου αγάπη, να το πούμε αυτό. Που στο τέλος βέβαια Κλοπ, ίσα που ισοφαρίζεται έτσι, το 4-1. Δεν υπάρχει. Στο παρατρίχα της τρίχας. Έγινε! Γεια σου να φύγει ο Δόνης. Φιλιά! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί το βαρύτονο! Να μείνει ο Δόνης. Να μείνει, βεβαίως. Χαίρομαι που έχουμε διαφωνίες. Εκεί που είναι. Α, εκεί που είναι. Λοιπόν, επίσης. Αυτού του έμεινε το παρατσούκλι από τότε. Δηλαδή, ο άνθρωπος βγήκε και έχει μείνει. Τώρα είναι να φύγει ο Δόνης. Okay. Το ξέρω, αλλά να του πεις του να μείνει ο Δόνης. Ναι. Άμα με ξαναβρίσει, θα έρθω εκεί και θα γίνει χαμός. Εντάξει, δεν θα μου λέει εμένα ενστερνίζομαι. Ποιον είπες ενστερνίζομαι, πάμε έξω ρε! Πάμε έξω, εμένα ενστερνίζομαι! Ε, εμένα! Να σου πω, λοιπόν, καλύτερα να βλέπεις μπάλα. Όχι βέβαια, ποδόσφαιρο. Καλά, πρώτον, το τι είσαι δηλαδή δεν έχεις ιδέα από πάνω. Άμπαλος, τελείως. Τελείως. Ξεκινάει τώρα μόνο ότι υποστηρίζεις εκείνα τα κόκκινα γατιά από το λιμάνι εκεί πέρα τα βόρεια. Όχι τώρα, εποχή Κένι Νταλγκλής, Τζον Μπάνς, Γκρόμπελαρ. Εκείνη, έτσι, Κένι Νταλγκλής, τέτοια. Μεγάλη ομάδα των Μπέμπιδων. Εκείνη. Άλλο, εντάξει, τώρα θα διαφωνήσουμε άλλη εκπομπή. Ας, τώρα έχουμε δικά μας θέματα. Άστατα της Αγγλίας. Για άλλο λόγο φαίνεται ότι είσαι άμπαλος. Για πες. Ο Μάτος. Είναι ψευτοενιάρη. Βεβαίως. Ο Μάτος είναι ψευτομπάκα. Α, σωστός. Είναι ψευτοδιάρη. Πρόσεξε τώρα. Το πλασέ του στον αέρα, φίλε, δεν είναι τόσο εύκολο τον γκολ όσο φαίνεται. Εκεί άλλος μπορεί να τη βρει με τον γόνατο να τη στείλει στη Λευκάδα την μπάλα. Σε εκείνη την ώρα το σκορ δεν είναι 0-2. Ακριβώς. Εντάξει. Αέρας φίλε άλλος. Μακάρι ο Αζεβέδο μπορεί να έχει τη μισή ποιότητα και τη μισή προσφορά από το Μάτος. Θα πανηγυρίσω φίλε. Ο άλλος φίλε έρχεται πίσω κολόνα, δεν περνάει ούτε σκέψη, ούτε η ώρα δεν θα περνάει. Όχι ρε Μολέδο. Εσύ γιατί λες. Για να πω ποιος θα μου πεις αυτός ένα μηδέν. Ε! Τι λες αγόρι μου, θα με πιάσει τον ύπνο πρωί πρωί δευτεριάτικα ε! Μου τη φιλούσες! Έχεις πολύ ήθος, έχεις πολύ ήθος.
λίγο ήθελα να σου πω την αλήθεια, έτσι. Πολύ λίγο ήθελα, πολύ λίγο, το λέω ειλικρινά. Πολύ λίγο. Φιλιά, φιλιά. Γεια, 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 γεια. Άτιμο παιδί, άτιμο παιδί. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Διαφωνώ. Άμα είναι μανουριασμένος ο παραγωγός. Ο παραγωγός. Για πες. Όταν η ομάδα πάει τρένο, νομίζω ότι φωνές σαν των τρία τηλέφωνα προηγουμένως, ας πούμε, συμβάλλουν στο να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δηλαδή, εμείς που θα πούμε τώρα δύο-τρεις παρατηρησούλες, δεν σημαίνει ότι είμαστε κρινιάριδες και τέτοιο. Νομίζω ότι έχουμε πιο πολύ πάθος για να μην γίνει στραβή. Σωστό. Γιατί τώρα, έτσι όπως ήρθε το πρωτάθλημα, όποιος κάνει τη στραβή, τελείωσε. Είμαστε στην τσίτα και σαν εκπομπή. Βλέπετε. Είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση. Και ότι είδες κάνουμε... τώρα, ο Ατρόμητος την έκανε χθες, τελείωσε, βγήκε. Κακό, ναι, αυτό καλά, για μας, γιατί, κακό γιατί έπαιζε πρώτα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, έτσι. Κοίταξε, θα ο Ατρόμητος... λίγο να κοντράρει πιο πολύ. Ο Ατρόμητος έτσι κι αλλιώς δεν πίνει για πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος θέλει στο τέλος να είναι στη τετράδα και θα παλέψει γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί έχει καλή ομάδα. Έταξε για μένα λευκή πετσέτα για τα ντέρμπι και με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Για να μην έχω απαιτήσεις. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι το σημαντικό είναι να βλέπουμε και να θέλουμε να διορθώσουμε τα πράγματα μετά από μία νίκη. Και μάλιστα νίκη με άνεση. Γι' αυτό λέμε για τον Μπρίγιοβιτς και για τον Κουλούρη. Πιάνουμε να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο πρέπει, κατά την άποψή μας πρέπει να διορθωθεί. Έτσι. Δηλαδή πιθανόν ο Λουτσέσκου να νομίζει ότι είναι όλα τέλεια. Λοιπόν. Οι νίκες είναι κόστες συνεχόμενες. Βέβαια είναι σχετικά εύκολο να αντιπάλουν όλες. Μου θυμίζει το περσινό σερί που κάναμε, που ήταν όντως επί εύκολων ομάδων. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να... Να είμαστε έτοιμοι για τα δύσκολα. Σε μερικά πράγματα. Εμένα, ας πούμε, παράδειγμα, μου κάνει εντύπωση ότι οι παίχτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι την τελευταία στιγμή πάλι, από αυτούς μόνο ο Βιερίνια έχει έρθει σε κατάσταση όπως πρέπει. Σωστό. Δηλαδή, ούτε ο Ελκαντουρί, ούτε ο Μακ, ούτε ο Μαουρίτσιο. Σωστό. Ο Μαουρίτσιο έκανε ένα μάτς, παιδιά, ένα μάτς στα δύο γκολ με την Τρίπολη και άλλο ένα πριν ή μετά, δεν θυμάμαι. Ο τραυματισμός, γιατί δεν το ξεχνάμε αυτό, τον πήγε πολύ πίσω. Το Μαουρίτσιο. Είναι άλλος παίκτης μετά που γύρισε. Την ποιότητά του. Κώστα, είναι πάρα πολύ βαρύς ο Μαουρίτσιο. Πολύ βαρύς. Μετά τον τραυματισμό. Είναι, δηλαδή δεν χάνουμε πολύ ταχύτητα στο χώρο του κέντρου και γι' αυτό ίσως έβαζε τον Γκάνιας, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει πάσα στα 3 μέτρα για να αναπληρώσει την αρκοπορία του Μαουρίτσιο. Ναι. Χθες επίσης είδα κάποιες επιστροφές, όχι όλες, αυτό είναι καλό, κάποια κλεψίματα που έκανε η Κέρκυρα και βγήκε, μας έκανε 2-3 ευκαιριούλες και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί όταν θα παίξεις με ΑΕΚ, Ατρόμητο, Τρίπολη, Ολυμπιακό, αν βρουν κενό χώρο θα είμαστε δύσκολα, έτσι. Ναι. Μπορεί να έχουμε την καλύτερη άμυνα, αλλά την έχουμε κυρίως επειδή έχουμε κατοχή 70% στους αγώνες. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο. Είναι και αυτό που λες. Δουλεύει καλά το κέντρο με τα κλεψίματα, αλλά έχουμε εκπληκτικό Βαρέλα φέτος, αδερφέ. Έχουμε Μαλεζά που όποτε κλήθηκε είναι αλάνθαστος. Ψύχρεμος. Αν ο Μαλεζάτς λεγόταν, ξέρω εγώ, Μαλεζίνιο, θα λέγαμε κοίτα τι μπακάρα φέραμε από τη Βραζιλία. Λοιπόν, επίσης Πασχαλάκης τρώει σίδερα. Στη φάση καλά, που πάει να φάει γκολ και ο Βαρέλα ντύνεται Κοντρέρας, θυμάστε την κίνηση αυτή. Ναι, μέσα στην Αναμπουμπούλα πήγαινε ο Κοντρέρας η Αλεπού, πήγαινε πάνω στη γραμμή, φίλε. Πόσες φορές θυμάμαι να σώζει πάνω στη γραμμή. Σκύλιασε ο Πασχαλάκης, σου λέει ρε μπίμπιδες, θα χαλάσω το σερί μου. Σκύλιασε, δεν ξέρω αν το είδες. Ναι. Δεν είναι ο Πασχαλάκης, αν τον δεις σωματοδομικά και τι πάθος έχει και τι τοποθετήσεις και τα προσόντα του. Φτύστο να μην το ματιάσεις! Μπράβο. Φτύστο να μην το ματιάσεις. Λοιπόν, έτσι. Τώρα περιμένουμε ένα εννιάρι συμμετοχικό. Σωστό. Έτσι, γιατί χωρίς τον Μπρίγιοβιτς νομίζω ότι είμαστε γυμνοί εκεί. Δεν ξέρω, ρε Κώστα, ο Μιστακίδης σε τι φάση βρίσκεται. Ο Μιστακίδης είναι σε φάση από υγεία είναι πλέον ok και σιγά σιγά θα παίρνει χρόνο. Δεν είναι εννιάρι ο Μιστακίδης. Δεν είναι εννιάρι, αλλά θα μπορούσε σε εκτός έδρας μάτς να παίξει και μπροστά. Έτσι. Να βοηθήσει. Γιατί βλέπω αυτό ναι. Το παιδί που λες και εσύ ότι το συμπαθούμε, ότι δεν μπορεί ρε παιδιά. Δεν το έχει. Δεν μπορεί γενικά, όχι να βάλει γκολ. Γενικότερα δεν μ' αρέσει όπως... Ναι, μεν είναι φιλότιμος, αλλά δεν έχει ποιότητα. Δεν έχει ποιότητα που χρειάζεται ένας πρωταθλητισμός. Δυστυχώς η θέση του Κουλούρη είναι αδυσόπιτη. Ναι. Στο τέλος ρωτάς πόσα. Αυτό μετράει, κατάλαβες.
Τη στιγμή που άλλος... δεν είναι μόνο αυτό, ρε Κώστα. Δηλαδή και ο Λιβάγια χθες, ας πούμε, δεν ξέρω αν έβαλε γκολ, αλλά έβαλε γκολ. Ναι, εντάξει, τώρα εμείς δεν έχουμε αυτή την ποιότητα μπροστά, τώρα είναι κρίμα. Μα βλέπεις, ο άλλος έχει το Λιβάγια και τον Αραούχο, τους εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Ο επιθετικός πρέπει να έχει και ψυχολογία. Ο Κοτσίδας, ο Αλέξανδρος, την έχει βρει την ψυχολογία. Μην τον εκνευρίζεις. Μπήκε χθες μέσα στο παιχνίδι, ανέμιζε τα χέρια του σε κάθε φάση. Γιατί νιώθει ότι πάλι πρέπει να αποδείξω πράγματα. Δηλαδή, βοήθησε τον να σε βοηθήσει και αυτός. Βρες τρόπο. Δύο φορές είχε θέση για γκολ. Και τον έγραψε. Ο Μάκ εκεί ήταν απαράδεκτος. Απαράδεκτο, ρε παιδιά. Άσχετα που ήταν offside, άμα την έδινε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν την έδωσε γι' αυτό ο Μάκ. Έπρεπε να τη σπάσει. Έπρεπε να τη σπάσει. Έγινε! Ένα τελευταίο κουστί. Και βλέπω ότι η λειτουργία της ομάδας μας είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με Άκη Ολυμπιακό. Οι άλλοι είναι λίγο κλωτσοσκούφοι, ο Ολυμπιακός και η Άκη, και στηρίζονται σε ατομικές ενέργειες. Ο ΠΑΟΚ παίζει ομαδικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και δεν έχουμε το center forward δυστυχώς να το υποστηρίξουμε αυτό. Δεν έχουμε ένα center forward τύπου Λιβάγια, Σαριφάρ να το υποστηρίξουμε. Θα είχαμε 10 γκολ σε κάθε μάτς, Κώστα. Έγινε. Γι' αυτό ψάχνουν να βρουν ένα επιθετικό πιο κοντόσωμο, πιο διεμβολιστή. Άλλο σουλούπι, άλλο στυλ. Έτσι, γι' αυτό λέω κάθε φορά. Δηλαδή, λίγο στυλ Σαλπιγκίδη, λίγο στυλ Βαζέχα, λίγο στυλ Ντέμι Νικολαίδη. Τέτοιο στυλ. Κατάλαβες. Και δυνατός και, δυνατός και παραγωγικός. Λέω τώρα, είπα τρεις παίχτες για να καταλάβετε το σκεπτικό περίπου. Έτσι, τέτοιο στυλ. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Όχι, ρε Τσιπλίδα. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει το link up. Το League Cup. Για πες. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να χωριστούμε και να παίξουμε μόνοι μας, Κωστή, αφού δεν είμαστε τα μπλούσκι. Δεν είναι τέτοιο, ρε. Όχι Super Cup. Δεν είναι Super Cup. Μην μπερδεύεσαι. Όχι Super Cup. Δεν μιλάμε για πρωταθλητή με κυπελούχο. Παίξουν όλοι εδώ πέρα. Σαν ένα μίνι πρωτάθλημα είναι. Καταλαβες. Δεν είναι σαν το Super Cup. Όχι, όχι. Άλλο. Δεν είναι Super Cup που παίζει πρωταθλητής με κυπελούχο. League Cup, θα γίνει ένα μίνι πρωτάθλημα, θα παίξουν όλοι. Δηλαδή, βρήκανε τώρα να την κάνουν λάστιχο πάλι τη δουλειά. Ναι, κατάλαβα, τώρα το κατάλαβα. Ναι, έχει δίκιο. Μπερδεύτηκα, εντάξει, Κωστή, συγγνώμη. Έγινε τσουκνιδούλα μου, έγινε! Λοιπόν, δεν μου λες. Ναι. Ωραίο ματσάκι, εχθές το πήραμε όπως έπρεπε να το πάρουμε εύκολα, χωρίς να ζοριστούμε επιτέλους. Σωστό. Μου άρεσε ο κόσμος που ήταν εκεί πέρα στις κερκίδες. Έχω μάθει και από φίλους μου που πήγανε. Ναι, τώρα μου στέλνουν και μηνύματα να τα διαβάσω. Αυτό που είπες πριν, έχει δίκιο ότι πρέπει να πάρουμε επιτέλους έναν παίχτη έτσι κοντόπιο με τρίπλα, να μπορεί να βάζει κανένα γκολ από τέτοιες κλειστές άμυνες, να μπορεί να τις πάει, κατάλαβες. Ναι. Γιατί ο Πρίγιο είναι, έχει την μπάλα, βρίσκει ευκαιρία, το βάζω. Άλλο στυλ, άλλο στυλ. Άλλο στυλ, και θεωρώ ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ και τον ίδιο τον Πρίγιοβιτς, ένας δίπλα του, ένας τέτοιος. Όλη την ομάδα θα ανεβάσει, όλη την ομάδα. Εδώ είναι πάλι που λέγαμε ότι ο Ερίκε ήταν ένας τέτοιος παίχτης που τώρα το χαιραντάλει. Δυστυχώς ο Μακ με απογοητεύει ο Μακ. Ενώ χάρηκα τόσο πολύ που επέστρεψε, φαίνεται ότι έχει χάσει και την ψυχραιμία του και την αυτοπεποίθησή του. Δυστυχώς. Έχουμε τον ξάδερφο του Αθανασιάδη. Εντάξει. Όχι ξάδερφο, ούτε ξάδερφο. Το φάντασμα του Αθανασιάδη. Έχουμε και τώρα το φάντασμα του Μακ. Σκέψου με δύο πόσο σημαντικοί παίχτες που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Και ο Ελκαντουρί και ο Μακ. Ο Μακ και ο Ελκαντουρί, δύο παίχτες που είναι πρωτοκλασσά τους, έτσι. Που λες ότι από αυτούς περίμενα να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, εντάξει. Τι να πω, Κωστή. Συγχαρητήρια και για τον μπάσκετ, να μην το ξεχνάμε. Βέβαια. Βέβαια. Βρήκε δρόμο το μπάσκετ πολύ χαρά. Και στο βόλεϊ φυσικά, έτσι. Ναι. Στην αρχή ήμουν αντίστοιχο και τα λοιπά. Έβλεπα ότι δεν πηγαίναμε καλά στο... Σταθερότητα θέλει. Σταθερότητα. Σκεφτόμουν γιατί δώσαμε τον Μαρκόπουλο, αλλά τελικά τουλάχιστον αποδεικνύεται ότι οι κινήσεις βγήκαν σωστές πάλι. Πολύ σημαντική. Λοιπόν. Η νίκη με τον Ολυμπιακό έδωσε, φίλε, άλλον αέρα. Είδες μετά. Και στην Ευρώπη και με τον Πανιόνιο. Ήμουνα μέσα αυτό. Και έχω φωτογραφίες. Να δεις τι γινόταν από κοντά με βιντεάκια και τα λοιπά. Είχε βέβαια και κάποιους που βρίζουν όλη την ώρα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλη την ώρα, όλη. Συνέχεια. Την άπησε. Έγινε τσουκνίδα! Λοιπόν. Φιλιά. Bye. Πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διάλειμμα να μην σας κόψουμε. Καλημέρα σας. Ναι. 23-10-287-888. Πάμε στον μετεπόμενο. Ναι. Καλώς το παιδί. Ναι.
Έλα, με ακούσα, αδερφέ. Α, καλώς το παιδί! Καλώς τον εκδρομέα! Λοιπόν, είμαι ο Κούδας της Φαλάνης Οράχης. Και είμαι καλά. Ναι, να αυτοσυστηθώ για τους νέους, γιατί γνώρισα πολλά ζουμουσάκια στο φεριμπότ μέσα. Πώς χαίρομαι. Λοιπόν, Κωστή μου, θα σας πω περιληπτικά τώρα και συνομία για να πάρουν κι άλλη σειρά. Λοιπόν, τα βαπόρια από την Οικουμενίτσα έδειξαν ότι θα είμαστε πάρα πολύ αμέτρητοι. Ήμασταν πάνω από 1500 άτομα μέσα στην Κέρκυρα. Μπορώ να πω, τα βαπόρια βουλάξαν στην κυριολεξία. Περάσαμε απέναντι. Οι Κερκυραίοι πάθα την πλάκα τους. Λέει, τέτοια κατάληψη του νησιού δεν έχει γίνει ξανά ποτέ, λέει, ο Ταρίφας που μας πήγε στο γήπεδο. Έτσι, έτσι. Λαός, 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 πάθος, Κωστή, τρέλα. Παλμός, όλα ήρεμα. Παλμός. Με τρέλα και κορδέλα που έλεγε η Ανίτα, όμως, άκουσα αδερφέ, γιατί δεν ξέρω αν έχω και καλή γραμμή. Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, τέλος πάντων κάποιοι πήγαν να ξεφύγουν, τα μπαλώσαμε τα πράγματα, όλα καλά. Αλλά Κωστή, θέλω να πω κάτι αγωνιστικά τώρα και επίτρεψέ μου εδώ να κάνω το σχόλιο μου. Αυτή τη στιγμή το υλικό που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, έχω πει ότι δικαιούμαστε τον Νταβλ, ναι, το δικαιούμαστε. Όμως η διαχείριση, Κωστή μου, είναι μεγάλη υπόθεση. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, ναι, προηγήθηκαμε 1-0 με γκολ του Μάτος. Δεν παίξαμε τίποτα σπουδαίο, ναι. Δεν έβγαζε πάθος. Όταν έγιναν οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, έλειψε πάλι η ομαδικότητα. Εμένα ο Πρίγιοβιτς, δεν υπάρχει πιο τέλειο center for αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μη σου πω, είναι από τα λίγα τα κορυφαία στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Αν μπορέσουμε και αξιοποιήσουμε ο Μακ ή ο Πέλκας ή δεν ξέρω ποιος μπροστά να του βγάζει μπαλές, από αγώνα σε αγώνα θα μπορούμε να βάζουμε 2 και 3 γκολ χαλαρά. Παιδιά, έχουμε τέτοιο υλικό που δεν φαντάζεστε. Σωστό. Καταλάβατε. Σκέψου ότι είναι ακόμα, δεν έχουμε δει ακόμα τον καλό Μαουρίσιο. Τον Ελκαντουρί σχεδόν καθόλου. Το Μακ τον καλό. Δηλαδή τρεις πρωτοκλασσάτους δεν έχουν προσφέρει ακόμα. Κωστή μου, θα σου πω ότι το τελευταίο είχα παίξει ακριβές σκορ 0-4 το παιχνίδι. Και στο δοκάρι! Πόσα έχασες, πόσα. Εντάξει, για λίγα πήγαινα ένα κατοστάρικο. Δεν είναι άσχημο! Θα το δούλευες! Θα το είχες ιδρώσει το κατοστάρικο! Μια χαρά θα ήταν, αγόρι μου, μια χαρά θα ήταν! Όταν μπήκαν αυτοί οι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, έγινε κόλαση. Δηλαδή, δεν υπήρχε Κέρκυρα, οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί έχουμε ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν ξέρω, αυτός ο προπονητής θα βρει τρόπο ή θα πρέπει να βρει. Δεν γίνεται. Παιδιά, καλή σας ημέρα. Γεια σου, Κούδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σου μουσού και εγώ με τον Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς ήρθα. Έλα, καλώς σε βρήκαμε, Να ακούω φωνούλος χαρούμενος. Έλα, Μένιο. Έλα. Λοιπόν, κάτι πάει στραβά, όπως λέει και ο φίλος Βαλανιδωράχης. Ναι. Πού, σκουλιούκο μυρμικό τρύπα. Ναι. Λοιπόν, στη διαχείριση. Δεν με ενοχλεί που δεν έπαιξε χθες ο Πρίγιοβιτς, γιατί είναι ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι. Τον έβαλε μετά, όσο, ναι. Όσο για να το εγκληματίζετε, δεν το ασπάζουμε αυτό, γιατί έχω πει. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν έχουν καμιά σχέση με εκείνο που έκαναν 6 μήνες και ένα χρόνο να εγκληματιστούν. Σήμερα οι αυτοματισμοί, οι οποίοι εδώ είναι το θέμα, υπάρχουν. Ναι. Πρέπει να λειτουργούν αυτοματισμοί, αλλιώς το άλλο. Να τον μάθω ποιο πόδι δουλεύει και ποιο δάχτυλο του ποδιού του είναι πιο καλό, είναι να είχαμε να λέγαμε. Γιατί, άμα είσαι άχρηστος στην ομάδα, αυτό ισχύει. Είμαι πολύ καυστικός και κατηγορηματικός, έτσι. Ναι. Ισχύει. Να δώσω συγχαρητήρια τον Πέλκα, ο οποίος είναι πάστα ποδοσφαιριστή και το είπαν πριν αμήνα και μάλιστα πάλι μου καυστικός. Κάποιοι πρέπει το παιδί να το συμβουλέψουν τι δεν πρέπει να κάνει. Έχει 2-3 κινήσεις που δεν τις έχει. Αυτό να το δει γιατί είναι στο μείον του. Το καταφέρνει πολύ καλά και είμαι χαρούμενος που με δικαιώνει. Δεν το βρίζω το παιδί. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Την άποψή σου λες. Καλά κάνεις. Την άποψη μου λέω, η οποία μέσα στο γήπεδο φαίνεται. Δεν λέμε ότι αρλούμπες ούτε βλακίες. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα είναι πολύ καλά. Έχουμε ένα άλλο σπουδαίο θέμα όμως, το οποίο με απασχολεί. Κάποιος βγαίνει και βρίζει τους Αριανούς στην ψύχρα και μάλιστα είναι άτομο που μετράει ο λόγος του. Εδώ εμείς δίνουμε καλώς, κάλλιστα, έναν τόνο. Μη μαλώνετε, παιδιά, ηρεμήστε.
Μη βρίζεστε από εκεί ξεκινάει όλο. Και δεν έχει κανένα λόγο να το. Δεν προσφέρει τίποτα στον ΠΑΟΚ. Μόνο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μόνο το, πρόβλημα. Όχι, το πήρε, το πήρε ο Καραπαπάς, το πήρε ο Ολυμπιακός και το, το έφτιαξε όπως ήθελε. Κοίταξε και πολεμού τον Ολυμπιακό και αυτό είναι το κράτος και αυτή είναι η κυβέρνηση κτλ. Έτσι ακριβώς. Επίσης. Και θα μείνουμε εμείς εκτεθειμένοι. Μα όχι, δεν προσφέρει τίποτα όλοι, αυτή τη στιγμή. Όλοι φύγει από τα πράγματα. Θα μείνουμε εκτεθειμένοι να δίνουμε να απολογούμαστε στον Καραπαπά. Πρόσεξε. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, Μένιο. Δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ζουράρη εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Με το τίποτε. Έχει... Άλλο, πρόσεξε. Άλλο το ότι μπορεί ο καθένας να την πει αυτή την κουβέντα στο καφενείο για τον Ολυμπιακό και τον λοιπόν, Άρη. Το ίδιο κάνουν και οι Αριανοί για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά οι Ολυμπιακοί. Αλλά δεν είναι ο λόγος του ΠΑΟΚ αυτός. Ο Ζουράρης δεν εκπροσωπεί κανένα ΠΑΟΚ. Κανέναν. Έτσι. Γι' αυτό είμαι και τόσο κατηγορηματικός. Λοιπόν, προτείνω οι πολιτικοί να μην πατάνε στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν ξέρω τι θα κάνει η διοίκηση. Δεν θα πρέπει να γίνουμε Ολυμπιακός που κοιτάζοντας τα θεωρία τους βλέπεις την κυβέρνηση της Ελλάδος. Μη με τρελαίνετε. Γιατί έγινε. Δεν είναι δυνατόν να δω εγώ στην Τούμπα μέσα πολιτικούς μόνο για να μας διαλύουν είναι σε όλους τους, τους τομείς. Φιλιά, γεια σου Μένιο. Αυτά πράγματα. Γεια. Πέστε το λίγο. Και μην θέλετε να γίνουμε σαν αυτούς που βρίζουμε τους κατάπτυστους. Δεν γίνεται. Καλημέρα αυτό. Και φιλιά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, χορηγός δεύτερης ώρας. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι το Μασούτ στα Ελευθέρια. Με Διέγκο Πατσέτα να μαγεύει. Επίσης, Τέντα Χόουμ, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. 35 χρόνια, ό,τι θέλετε σε τέντα πέργολα και αντιρρευκή ζελατίνα. Και επίσης, αλόι με μύρτιλο από την Καλόε στο 23-12-200-500 για θέματα με το στομάχι σας, για θέματα με την δυσπεψία. Και φυσικά για εσάς που έχετε ζάχαρο και διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, η αλόη με το blueberry, με το μύρτιλο είναι ευεργετική. 23-12-200-500, 49-90 τα 2 λίτρα και 20 ευρώ δώρο. 20 ευρώ δώρα. Έτσι, κρέμες και τα λοιπά. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Έλα ρε Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, ναι. Έλα Κώστα. Καλή εβδομάδα. Έλα, έλα, καλή εβδομάδα. Έλα Κώστα, έλα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα. Σκέ. Πήραμε ένα τρίποντο εύκολα θα πω γιατί δεν έδωσε εκεί και έργα πολλά πράγματα. Ναι. Εντάξει, ανθρώποι. Εντάξει. Αυτή είναι. Είναι και χαμηλή σε δυναμικότητα. Ναι, ναι, εντάξει. Παίξαμε όσο έπρεπε. Μ' άρεσε που είχε πολύ κόσμο δικό μας στο γήπεδο. Πάρα πολύ, πολύ κόσμο. Ωραία αυτό είναι εικόνα. Καλό. Άρχισε ο κόσμος να μαζεύεται. Πολύ ωραία. Γιατί... Και θα γίνουν και άλλες τέτοιες εκδρομές. Μπράβο, μακάρι, μακάρι. Να δίνει και η ομάδα λίγο χαρά τον κόσμο. Γιατί στον πρώτο γύρο δεν τον έδωσε στα εκτός. Και στον Απόλλων και στο σωστό, και στη Λεβαδιά. Ναι, και στη Λάρισα. Λοιπόν, κοίτανε τις Κωστάκη. Υπάρχουν ορισμένοι τώρα άνθρωποι, λέμε τώρα για τον κύριο Ζουράρη. Δεν εκπροσωπεί ο άνθρωπος κανέναν. Δεν πρέπει να πιάνει δηλαδή, να λέει τέτοια πράγματα. Γιατί ας πούμε, άλλο να το πω εγώ ρε παιδί μου και εσύ. Που δεν είμαστε ούτε βουλευτές ή ξέρω εγώ ή υπουργοί. Δεν μπορείς να πεις. Θες να πεις κάτι, να στηρίξεις τον ΠΑΟΚ, ναι, θες. Τράβα πιάσει τον οικολόγο εκείνον που έκανε μανούρες για το καρατάσιο, πες τον άμαθα. Πες εκεί πέρα. Μπορείς εκεί πέρα να δείξεις πυγμή. Όχι στον αέρα. Όταν θα γίνει το μετρό, όταν πάρετε το πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ από εδώ. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Την άλλη φορά λέει και να χάσουμε και μερικά νησιά, λέει και να χάσουμε και μερικά νησιά, δεν πειράζει. Ή τώρα προχθές. Βγαίνει σαν Μακεδόνας, σαν Έλληνας Μακεδόνας και λες αυτή την κουβέντα ότι το Σκοπιανό δεν έλεγε το θέμα το σημαντικό. Δεν έλεγε σημαντικό. Αντί να βγεις λοιπόν να λες τέτοια πράγματα, βγες και πες. Θα είναι μεγάλη ξεφτύλα μέσα στο όνομα να υπάρχει αυτό. Εγώ παρετούμε αυτό το πράγμα. Εγώ θα ρίξω. Φεύγω. Παρετούμε αν υπάρχει έστω και οι τρία γράμματα από τη λέξη Μακεδονία μέσα. Έστω και Μακ. Και τα McDonald's ακόμα. Εγώ Νέα Δημοκρατία, σας πω τώρα στα ίσια, δεν ψήφισα ποτέ. Λοιπόν, αλλά ήταν ο μόνος που έκλαψε για τη Μακεδονία, με ό,τι καλό και κακό και να έχει, όταν πήγε να γίνει αυτό το πράγμα, ήταν ο Μπαρμπακότης ο Καραμαλής. Αισθάνονταν Μακεδόνας ο άνθρωπος, αν και δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κανένας άλλος, που είναι ο ανιψιός του, πώς το λένε τον Κωστάκη να πούμε, λέμε τώρα. Ή οι άλλοι βουλευτές οι Μακεδόνες, από αυτούς θέλω. Τους άλλους τους αμώνες της Μικόνου δεν με νοιάζει τι κάνουν. Δεν έχουν ούτε ένα άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Δεν ξέρουν που είναι η Πέλα, η Βεργίνα. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Από εμάς εδώ πέρα τι κάνουμε.
Αυτοί πρέπει να παρακινήσουν και τον άλλο. Οι άλλοι Μακεδόνες, ο κόσμος που είναι στην Αθήνα, στην Αττική, βγήκαν παλιά πρωθυπουργοί και είπαν σε 20 από την Κρήτη, ο αυτός, πώς το λέγαμε, τον ξεχνώ και δεν μπορώ να το πω και το όνομα, τάστο, να μην το πούμε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και είπε θα ξεχαστεί το όνομα. Ρε, εδώ είχες κριτικούς Μακεδονομάχους, ρε, που πέσαν για τη Μακεδονία, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, ρε. Δεν αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, και κάτι φίλε, άλλο τελευταίο, ρε, Κωστή. Ναι, ναι. Γίνεται μια συγκέντρωση. Όποιος θέλει να πάει. Δεν γουστάρω να βγαίνει άλλος και να λέει μη πάτε και γιατί απάντε. Θα πάμε, ρε, είμαστε Μακεδόνες. Όποιος θέλει να πάει. Δεν δηλαδή, άντε, να γίνει με τη Μακεδονία αυτό. Αύριο την άλλη θα βγει ο Ράμα, θα πει τη Θεσπρωτεία δικιά μας. Ο άλλος τρέχει με τη Θράκη. Κανονικά, μετά γεια σας. Τι είμαστε εμείς, ρε παιδιά. Να περιμένουμε δηλαδή. Μα εδώ είναι παραχάραξη της ιστορίας, αδερφέ. Κοιμηθήκαν όρθιοι, κάνανε εγκλήματα οι δικοί μας, οι πολιτικοί. Κάνανε εγκλήματα τόσα χρόνια. Κατάλαβες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Επειδή. Ακούω, διαβάζω. Εντάξει, λέει, 100 χώρες τη λένε έτσι και επειδή. Επειδή τη λένε οι άλλοι, δηλαδή πρέπει εγώ να το δεχτώ το λάθος. Πρέπει εγώ να δεχτώ την παραχάραξη ιστορίας. Την προδοσία θα πρέπει να τη δεχτώ. Δεν το δεχόμαστε, ό,τι θέλετε κάντε. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Θέλετε να τους δώσετε το όνομα εδώ. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Αυτό θέλουμε από εσάς. Ας γίνει ό,τι θέλουν να το κάνουν αυτοί οι Αμερικάνοι, όπως λένε. Μα άμα το δεχτώ εγώ, είναι δικό μου το όνομα. Έτσι λέγεται η δική μου γη, άμα το δεχτώ εγώ. Τελείως. Ναι. Είναι σαν να επιχειρώνω, ρε παιδί μου, την παρανομία. Αυτό το κύβδηλο, το παράνομο. Πώς το λένε δηλαδή. Τι λέτε ότι να είναι, δηλαδή. Ποιον εκπροσωπείτε εσείς. Σύνθετη. Καλά είπε ο Κολομπάμπου. Γιατί Νόβα Μασεντόνια λέει και όχι Κοσμοτέ Μασεντόνια. Απλά. Ξεκάθαρα. Τι έγινε Κωστάκι! Φιλιά! Συγγνώμη, ρε Κωστάκι. Συγγνώμη, άσε και λίγα λεπτά. Δεν έχω σαλτάρι. Φιλιά! Δηλαδή θα ψάλω τον εθνικό ύμνο και θα τις πάρω. Τέλος πάντων. Άντε, γεια σου. Γεια, φιλιά. Μόλις πούμε κουβέντα, πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε αστερίσκο. Όχι, δεν είμαστε ακροδεξιοί. Όχι, δεν είμαστε χρυσαυγίτες. Όχι, δεν είμαστε ανέλ. Όχι, δεν είμαστε λαός. Όχι, δεν είμαστε εθνικιστές. Δυστυχώς. Κάθε φορά που λέμε κάτι καλό για την πατρίδα μας, γιατί αγαπάμε αυτή τη γη, αγαπάμε τη χώρα μας, είμαστε πατριώτες, δεν είμαστε ούτε ακροδεξιοί, ούτε εθνικιστές, ούτε χρυσαυγίτες, ούτε... δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Και λυπάμαι που κάποιοι την αγάπη για την πατρίδα την έκαναν ιδεολογία, πολιτική και κόμμα. Ξεκάθαρα το λέω κάθε φορά, εσείς παλιά ακροατές το ξέρετε αυτό το πράγμα. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλώς το φιλάρετο. Επειδή το ακούσει... Το έχω ακούσει και δεν είναι, δηλαδή να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί πραγματικά με εντυπωσιάζει. Αν έχουμε 15 βαθμούς διαφορά από τους άλλους από κάτω από μας, ναι, τότε να πω ότι πραγματικά μας στηρίζει το κράτος για να μπορέσουμε να πάρουμε, ναι, το πρωτάθλημα, το κύπελο και πάει λέγοντας. Μέχρι τότε κανείς δεν μας στηρίζει. Γιατί αυτοί που καθόντουσαν δεκαετίες και είχαν 15 βαθμούς διαφορά, σωστή, δεν μπορούν να μιλάνε τώρα για το ότι θα πάνε, σωστή, λέει, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά. Εντάξει, αλλά αυτές οι ανακοινώσεις που βγάζει ο Ολυμπιακός είναι χειρότερες από τον άλλον που δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρω, είναι θέμα ηλικίας, ναι, δεν ξέρω, σωστή, τι έχει συμβεί. Μία ερώτηση. Εντάξει, θα σου κάνω, θα σου θέσω, μία ερώτηση. Πρόβλημα. Μία ερώτηση. Τι θα γινόταν αν το πέναλτι που δεν έδωσε χθες εις βάρος της ΑΕΚ ήταν σε δικό μας παιχνίδι. Ακριβώς. Ξέρεις τι θα γινόταν σήμερα. Που μέχρι στιγμής είμαστε εδώ που είμαστε και δεν έχουμε πάρει ένα σφύριγμα. Ένα τέτοιο σφύριγμα, όπως το πέναλτι που δεν δίδεται στην ΑΕΚ εις βάρος της, όπως το πέναλτι παίρνει η ΑΕΚ έξω από την περιοχή στο μάτς με την Λαμία, όπως τη μασχάλη του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, τέτοια σφύριγμα. Δεν έχουμε πάρει ένα τέτοιο σφύριγμα. Εδώ για το πέναλτι στο ΜΑΚ που έγινε την άλλη φορά, σηκώθηκε ολόκληρο τσουνάμι επικοινωνιακό. Φαντάσου, φιλάρετε, να έρθει και ένα τέτοιο σφύριγμα. Τι έχουμε να ακούσουμε για χαλήφιδες, ότι ελέγχουμε το κράτος, ελέγχουμε όλη την κοινωνία. Αυτό ακριβώς. Και το αστείο είναι ότι ακόμα και κάποιοι που λένε ότι είναι παοξίδες, όχι εδώ, έξω από αυτή την. Από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που πραγματικά μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, άλλοι που το παίζουν λαοπρόβλητοι λένε ότι βοηθιέται, λέει, από μας, ξέρω, ναι, από το κράτος. Ναι. Αυτά είναι λόγια για να δημιουργούν εντυπώσεις. Φυσικά. Αυτά όλα για, φυσικά, να γίνουν όμως πραγματικότητα
θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει 15 βαθμούς διαφορά. Ναι. Τότε το συζητάμε. Σε τι βοηθιέται, επειδή εξαρθρώθηκε η προηγούμενη ΕΠΟ? Σε τι, σε δεν καταλαβαίνω. Σε τι δηλαδή βοηθιέται, πού βοηθιέται, σε τι? Και τώρα θα σου πω τι έγινε και κλείνω με αυτό. Η κρατική τηλεόραση, αυτή που είναι για όλους τους Έλληνες, είχε το πρώτο μισάωρο, γιατί λέει ήταν κάτι πολύ έτσι περιζόρικο, ρεπορτάζ δημοσιογραφικό, πώς το είπε όμορφα, έβαλε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Επί μισή ώρα λοιπόν έβαζε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ενώ έπρεπε να περιγράψει τους αγώνες του πρωταθλήματος με τη σειρά, όπως το κάνει πάντα. Ναι. Και αφού τελείωσε το μισάωρο του Παναθηναϊκού, μετά ξεκίνησε το 25 λεπτό, έφαγε και 5 λεπτά, της ΑΕΚ και ναι, μετά είχαμε το τέταρτο του ΠΑΟΚ. Αυτές οι εξυπνάδες, πάντα, αυτό γινόταν πάντα. Να, βασικά πρέπει να τις δούμε εμείς και να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει αυτός εκεί ο υπάλληλος, γιατί είναι Παναθηναϊκός και ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό. Φωστό. Αν είχε τα προβλήματα δεν αυτά, είναι ιδιωτικό ΠΑΟΚ, κανάλι. Ξεκάθαρα. Θα τον έπαιζε τον ΠΑΟΚ μισή ώρα και σαν πρώτο θέμα. Όχι βέβαια. Γιατί δεν ήμασταν στη θέση του Παναθηναϊκού πριν λίγα χρόνια. Έγινε το ίδιο αντίστοιχα. Ποτέ. Και ο Ολυμπιακός. Ποτέ. Στη μοίρα μας ήμασταν. Α, αστείο τώρα. Αυτό και αν είναι αστείο. Ο Ολυμπιακός που δεν έπαιξε τον είχε άλλο ένα τέταρτο για το ότι θα παίξει σήμερα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτή, χρόνια αυτό τώρα. Η χρόνια. Βοήθεια χρόνια. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί έχουν την πίτα, αυτοί έχουν το μαχαίρι και από πάνω προσπαθούν να πούν ότι εμείς κάνουμε και τη διοίκηση. Είναι εντελώς η διαφορετικότητα που θέλει να ξεφύγει κανείς και να καταλάβει ότι δεν μπαίνουμε σε αυτές τις παγίδες. Σωστό. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ευχαριστιόμαστε. Προσιλωμένοι στο στόχο μας, όμορφα και ωραία τα τίποτα. Να ευχαριστιόμαστε και να ζούμε τον πρωταθλητισμό. Είμαστε μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό αξίζει. Είτε πάρουμε είτε δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, το ευχαριστιόμαστε γιατί πραγματικά μια ο ένας, μια ο άλλος μπορεί και είναι πρώτος. Γεια και χαρά. Φιλιά, γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Θα έρθει ένα τέτοιο σφύριγμα να το ξέρετε κάποια στιγμή. Και τότε θα δείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα, μπήκαμε στο δεύτερο γύρο, κανονικά, και δεν έχει πάρει ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει κανένα κραχτό σφύριγμα. Να πεις, πω, δες τι έγινε. Δεν το έχει πάρει αυτό το σφύριγμα. Και όταν θα έρθει ένα τέτοιο σφύριγμα, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, από συγκεκριμένα site, από παραγωγούς, από δημοσιογράφους. Περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει. Σκεφτείτε. Χθες, χλαπ, το καταπίνει το πέναλτι του Τσιντόντα. Το καταπίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν αποβολή μετά. Κανονικά. Δίκαιη αποβολή. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Λέτε συνέχεια ανακρίβειες πάλι. Α, έλα Παναγιώτη, τώρα σε κατάλαβα, γόρι μου. Δεν σφυρίχτηκε υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν πήρε σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέτε? Έτσι λέμε. Λοιπόν, να σας πω εγώ αμέσως ένα που έγινε χθες, προχθές. Για πες. Τρεις η ώρα την Κυριακή το μεσημέρι παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σε ποιο λεπτό σκοράρει ο Μάτος? Ναι, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά εντάξει, στην αρχή. Είδες, από τώρα άρχισε να τα κάνεις γαργάρα. Πατούσε τη γραμμή των τριών μέτρων και σκόραρε. Σωστό. Έκανε βήματα στην μικρή περιοχή. Πατούσε τη γραμμή των τριών μέτρων στο βόλεϊ που λένε πατάκι. Αυτό έκανε. Δεν το βγήκατε αυτό? Σωστό. Μόνο χαβαλέ να τους κάνουμε, Κωστή. Μην ασχολείστε σοβαρά μαζί τους. Μην ασχολείστε σοβαρά μαζί τους, δεν υπάρχουν. Πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχουν. 100%. 100%. Λοιπόν, απλά είμαστε ψηλιασμένοι, υποψιασμένοι και έτοιμοι. Ο διαιτητής αυτός να παραπευθεί. Δεν είδε ολοφάνερα, ολόκληρο το πόδι, πατούσε στη γραμμή των τριών μέτρων. Τελείωσε. Σωστά. Άκυρο τον γκολ. Δεν επιτρέπεται να παίζει ο Μάτος και να σκοράρει. Τελείωσε. Τέλος. Θα βγει νόμος. Απαγορεύεται λοιπόν, το δεξί μπακ να σκοράρει πάνω από ένα γκολ. Επειδή σου έχω πει και κατηδίαν και στο από εδώ από το τηλέφωνο ότι έχω κάποια μυστήρια, έκατσα να δω το παιχνίδι του Ηρακλή Χαλκίδας με την Κυφυσιά στο βόλεϊ για να δω ποιον. Τον Γκόμες, καταλαβαίνεις τώρα. Ρε φίλε. Για να μορφώσω άποψη αν όντως
Δεν μπορούσε και από αυτό που με έδειξε δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Αλλά. Ναι. Πάμε στο αλλά που υπάρχει. Η αναμετάδοση που έγινε στο παιχνίδι ήταν Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ολυμπιακός. Από τον κύριο αυτό που έκανε την αναμετάδοση στο παιχνίδι. Ναι. Μαθαίναμε κάθε πόντο κάθε στιγμή και δεν βλέπαμε τους πόντους που έπαιζε στο παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, αν ήθελε να κάνει αναμετάδοση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Εθνικό, ας έκανε εκείνο. Γιατί βάλανε το παιχνίδι το, για προσποίηση, τι κάνανε. Είναι σαν... κύριε Τσαλόπουλε, αγαπημένε μου κύριε Τσαλόπουλε, να τα διορθώσετε. Ο ΠΑΟΚ είναι τρεις πρωταθλητής. Δεν επιτρέπεται να του φέρονται έτσι αυτοί οι υπάλληλοι του κράτους που τους πληρώνουμε εμείς. Στην ΕΡΤ ήτανε. Ναι. Ο καημός τους εκεί. Εκεί είναι ο καημός. Αν θα χάσει το Ολυμπιακός ή αν θα κάνει το 13-0 Ολυμπιακός. Και αν αυτά μας έλεγε ο κύριος αυτός. Ναι. Δεν ξέρω το όνομα. Ο Γκόμες δεν. Είδες Γκόμες και δεν. Ναι, δεν. Κωστή, ναι. Να σου πω ένα απλό. Εκεί που ήταν με πλεονέκτημα να πάρει το σετ η ομάδα του και ήταν στο σερβίς, ο αυτός δεν έκανε σερβίς που έπρεπε να πάρει για τον άσο. Ναι. Άμα δεν το κάνει αυτό ο Γκόμες, δεν είναι έτσι. Να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις παίξει στον ΠΑΟ και έχεις ζήσει όλα αυτά, με τι όρεξη να πας να παίξεις εκεί. Όχι, ρε φίλε, ναι. Δηλαδή, κοίταξε, είναι και θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή νιώθεις κιόλας ότι. Αλλά έχει και εγωισμό σαν αυτό. Άλλο. Τουλάχιστον. Παντοτινή αγάπη. Θα το έκανε. Παντοτινή αγάπη. Να το χτύπα, δεν το έκανε. Παντοτινή αγάπη. Ναι, τον αγαπάω πάρα πολύ. Εσαΐ, λατρεία. Έπρεπε να τον κρατήσουν από τώρα εδώ. Εγώ έτσι λέω. Θεωρώ ότι θα γυρίσει πάλι κάποια στιγμή σε άλλο πόστο. Μακάρι, τέτοιοι άνθρωποι, δεν είναι για τα πιτσιρίκια που είναι από πίσω και στις ακαδημίες του βόλεϊ, χρειάζεται. Δεν το συζητώ. Είναι, να τους βλέπεις, δεν χρειάζεται είναι να ο Γκαρσία του βόλεϊ έχοντας απόλυτη επίγνωση της κουβέντας που λέω. Ναι, με τα δύο τα χέρια το ψηφίζω αυτό. Δεν το συζητώ. Από πάθος, από προσφορά, από αγάπη για την ομάδα, από δέσιμο με τον κόσμο. Να πω ένα τελευταίο κοστί μου για να μην καταναπάρουν και άλλοι. Θέλω να πω και για το Ζουράρι. Ναι. Μην ασχολείστε, γιατί η πολιτική είναι βρώμικο πράγμα. Ο αθλητισμός είναι το καθαρό. Την αγάπη μου. Σωστό. Να σε καλά. Να σε την καλά. Αγάπη μου. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Το πήγαμε μονοκοπανιά από τις 8.30 οπωσδήποτε. Να υπενθυμίσω. Κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Καταπληκτικές δύο διανυκτερεύσεις. Ένα τριήμερο στις Θερμές του Λουτράκη Αριδαίας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και υπέροχο t-shirt Σουφού ΠΑΟΚ Ανόβερο Club Ανόβερο. Γράφετε FM, όπως είπα, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Δώσ' του! Έλα! Έλα, έλα, έλα! Πάμε, πάμε, πάμε! Δώσε αχπαστό στο λαό! Για ακόμα 20 λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός μας χωρίς να λαχανιάζει, διότι κληρώνουμε ένα τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές στο Λουτράκι Αριδαίας, στο υπέροχο ξενοδοχείο Θερμές, εκεί όπου και ο ψυχρός γίνεται θερμός, γι' αυτό λέγεται Θερμές και όχι ψυχρές, και η κρυόκολη γίνεται ζεστή, γίνεται θερμή, όλα γίνονται εν θερμό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Και βέβαια μια υπέροχη φανέλα, ένα t-shirt από το Club PAOK Ανόβερου. Υπενθυμίζουμε την εκπομπή μετά μαγνητοσκόπα ηχογραφημένη στο zoomusu.gr, το site μας, όπου εκεί βλέπετε τα νέα από τον ΠΑΟΚ, τα ανεκδοτάκια μας, τα ηχογραφημένα, τα ηχητικά της εκπομπής, τα πρωτοσέλιδα, το σαν σήμερα και όλα όσα υπέροχα έχουμε ετοιμάσει για σας. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καθυστερημένα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Ήρθε το αστιέρι από κάτω και λέω κάτι, θα πάρουμε αργότερα. Ήρθαν οι γεγονές. Αυτά είναι φίλε, αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Και να φανταστείς το παιχνίδι θα χθες. Ήταν και μεσημέρι που τώρα, πώς να ασχοληθείς, Και έμαθα είχες καλή παρέα. Είχα. Και κατά σύμπτωση έτσι, όχι αστεία. Είχες πως θα μαθαίνω εγώ. Δεν μένει τίποτε κλειχό. Τα φιλαράκια μου. Για πες. Τι να πω, όλα καλά. Εγώ απορώ γιατί δεν που διαμαρτυρηθήκαν χθες στο Sky όλοι οι βουλευτές, ναι, οι προσφύγαμε στον Ολυμπιακό.
καλά κάνουν και υποστηρίζουν την ομάδα τους. Ναι. Δεν διαμαρτυρηθήκαν όταν βρίζανε 40.000 φύλαθλοι στο Καραϊσκάκι, Μακεδονία. Ναι. Μας αποκαλούσαν που βγάζουν. Ναι. Εκεί έκαναν την κουκουβάγια. Ούτε είπανε τίποτε. Πουθανά. Αλλά ούτε και τους είπε τίποτε ο αγαπητός, ο αξιοαγάπητος κύριος Αφιές. Ναι. Σε Σαββατοκύριακη την έχω πει τη ζωή της Δημότης Μικάλα, όταν βρίζανε τους φιλάθλους της Μακεδονίας και την ομάδα, γιατί δεν δείξαν την ίδια ευαισθησία? Τίποτε. Ναι. Τώρα που ασχολήθηκε με τον Ολυμπιακό, βασικά ο Ολυμπιακός, ο Άρης δεν τους ενδιαφέρει. Κάτω όλη η ιστορία έγινε για τον Ολυμπιακό, ξέρω, έτσι. Το ξέρω. Δεν προσέφερε τίποτα απολύτως με αυτή την κουβέντα ο Ζουράρης. Ούτε σημαίνει ότι επειδή ο Ζουράρης είναι ΠΑΟΚ, ό,τι κάνει ο Ζουράρης είναι καλό. Έτσι. Όπως επίσης το ίδιο που λέω για τον Τζακαλώτο. Το ότι επειδή ο Τζακαλώτος είναι ΠΑΟΚ, τι σημαίνει, δηλαδή αυτά που κάνει θα πρέπει να τα δεχτούμε έτσι κι αλλιώς? Όχι, προσέω. Έτσι, ξεκάθαρο είναι αυτό. Κλήρος έθελε σήμερα στην κλήρωση να παίξουμε με τον αγαπημένο μας κύριο Αλέξη. Αυτό να θέλω στο κυβέρνο. Λες, ε? Ναι, αυτό να θέλω. Αυτό να θέλω, γιατί πολύ σήκωσε, έβαλε ψηλά τα κούνια πάλι από κάτω, κάρφωσε για να κάνει τον ψηλό. Γλώσσα. Έγινε. Έγινε, Γιωργάρα μου. Ευχαριστώ. Σε χαιρετώ, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο αδέρφη. Α, καλώς το παιδί. Καλώς το. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Αλήθειες λες. Λοιπόν, αδέρφια, εγώ θα το πάω λίγο ανάποδα, ωραία, και η Νίκη και η Βαθμή και όλα και τα λοιπά. Επειδή όμως έχουμε μάθει να κάνουμε σκληρή κριτική στον εαυτό μας. Σωστό. Λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου μα καθόλου ο ατομικισμός που φαίνεται να υπάρχει μέσα στην ομάδα σε συγκεκριμένες φάσεις. Και σε συγκεκριμένους παίκτες. Ακριβώς. Ένας είναι ο Μακ πρώτος και ο Κουλούρης. Και ο Μακ που δεν δίνουν πάσα. Πρώτος ο Κουλούρης πριν γίνει το 1-0 στο Πέλκα και θέλει να το βάλει μόνος του το γκολ. Και ο Μακ που δεν δίνει πάσα στον Μπρίγιοβιτς. Και ο Μπρίγιοβιτς ήταν 2-3 φορές μόνος του. Ναι. Πότε θα του δώσετε την μπάλα, ρε παιδιά, του ανθρώπου να βάλει το γκολ? Ακόμα και ο Πέλκα στο γκολ που βάζει το τρίτο είναι υπέρ του δέοντος ατομιστική προσπάθεια. Εντάξει, αν και το χειροκρότησε... Εκεί πού να τη δώσει ο Πέλκας, εκεί. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούσε να δει. Ο Πρίγιοβιτς όμως παρόλα αυτά χειροκρότησε τον γκολ του Πέλκα. Βέβαια. Όμως εκνευρίστηκε πολύ που ο Μάγκ δεν του έδωσε την μπάλα και θεωρώ απόλυτο δίκαιο τον εκνευρισμό του. Απόλυτα. Άρα, λοιπόν, και συγγνώμη Τόλη, έχοντας υπόψη μας ότι ο Μακ δεν μπορεί να ξέρει αν είναι offside ή όχι εκείνη τη φάση οριακά ο Πρίγιοβιτς. Έτσι. Δεν νομίζω να τον είδε, παιδιά, όχι, γιατί βέβαια έχει το κεφάλι. Εντάξει. Θεωρώ ότι έχει το κεφάλι κάτω, κοιτάει πώς να βάλει την μπάλα στο πλεχτό και μόνο. Και κάνει και κακό πλασέ κιόλας. Κακό πλασέ κιόλας. Λοιπόν, μπορεί να... μας θύμισε το ΜΑΚ που έχανε τα γκολ και λέγαμε όταν βγαίνει τέτα τέτ παθαίνει θαλασσοταραχή. Το θυμόσαστε? Λοιπόν, έτσι. Επίσης να πω ότι βλέπουμε στο πρωτάθλημα, έτσι, και ο Ατρόμητος έκανε την κέλα του. Ναι. Μέσα στην έδρα του κτλ. Άρα όλα είναι ρευστά. Πρέπει να είμαστε εμείς σοβαροί. Από τους άλλους περιμένουμε τις γκέλες. Από τους άλλους περιμένουμε, κυρίως. Από τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Ακριβώς. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί και χθες δεν ήμασταν τόσο σοβαροί στο πρώτο ημίχρονο. Και γενικά σε όλο το παιχνίδι το είχαμε δει με ελαφρά την καρδία. Δεν παίξαμε τίποτα σπουδαίο. Αλλά έχει σημασία ότι στη μέτρια μέρα βάζουμε 3 γκολ και μπορούσαμε άλλα τόσα. Είναι σημαντικό. Έτσι, ατομική ποιότητα και η ενέργεια από τον κάθε παίκτη. Αυτό επίσης, αδέρφια, την Τρίτη, όσοι μπορούν όλοι στο παλατάκι, γιατί παίρνουμε τις νίκες τη μία μετά την άλλη με πολύ ωραίο μπάσκετ. Βέβαια. Με πολύ ωραίο μπάσκετ τις τελευταίες αγωνιστικές. Έχουμε 3-3 Ολυμπιακό, Πανιόνιο και το Ευρωπαϊκό και παίζουμε ακόμα ένα Ευρωπαϊκό την Τρίτη. Είναι λοιπόν ευκαιρία να πάμε να ενισχύσουμε τα παιδιά αυτά που κάνουν σοβαρή προσπάθεια. Εντάξει. Όσον αφορά για το γουχού,
Ήδη από κάτω την Παρασκευή, εγώ το άκουσα επειδή σας λέω ότι ακούω και ξέρετε ότι ακούω κάτω Ερασπορ, ναι. Ήδη ξεκίνησα τα πειράγματα στην Ερασπορ και μήπως το Λουτσέσκου και μήπως όταν πάει η Γεωργιάδη πάντα αλλάζει ο προπονητής και τέτοια, ήδη το ξεκινήσα το παραμυθάκι αυτή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσε να λένε. Ναι. Στον Νίκο μας κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και αν συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε κάποιον, αν τον γουστάρουμε, τον γουστάρουμε, είναι δική μας υπόθεση. Όχι. Μας αρέσει να είναι στην ομάδα εκτός από προπονητής. Δεν το λέω με κακία, έτσι. Όχι βέβαια. Έχει προσφέρει πολλά, όπως είπες και εσύ, μας έχει δώσει ένα κύπελο. Δεν το ξεχνάω ποτέ, φίλε. Την τρίπλα αυτή που το στέλνει τον άλλον για βρούβες, δεν την ξεχνάμε ποτέ. Έτσι. Στα προσποίηση λίγοι την κάνουν. Σε τέτοια συγκεκριμένη φάση και σε αγώνα που καίει. Έτσι, μέσα στην περιοχή. Ακριβώς, και τα λοιπά. Ακριβώς. Τώρα, για λοιπόν, τα μετά, όποτε κλήθηκε ήταν εκεί και πρόσφερε, δεν αντιλέγει κανένας. Έτσι, εγώ δεν θεωρώ ότι σαν προπονητής δεν μου λέει τίποτα. Ξεκάθαρο, δεν μειώνει την αξία του σαν παίκτης. Και ακριβώς, επίσης, όταν λέμε ότι θέλουμε ανθρώπους να νιώθουν και να γνωρίζουν από ΠΑΟΚ και όχι τεχνοκράτες. Είναι ένας τέτοιος. Λοιπόν. Τώρα, τι αντιρρήσει έχει ο καθένας, είναι στο χέρι του να μας αποδείξει ότι τη συγκεκριμένη θέση που πήρε την ξέρει καλά και μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ αυτό που χρειάζεται. Μα ακούω ότι επιλογές λέει φίλων Ζαγοράκη και Βρίζα. Δεν κατάλαβα, ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας δεν προσέφεραν στον ΠΑΟΚ. Δεν προσέφεραν. Παρά τα λάθη τους, παρά τις παραλήψεις. Δεν προσέφεραν. Ή θα ισοπεδώσουμε. Αλάθαστος είναι αυτός που δεν ασχολείται με τίποτα. Έγινε! Ζουμου σου, αδερφέ μου! Μόνο! Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο! Τα ζουμουσάκια φιλιά! Πάμε παρακάτω! Για ακόμα 10 λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός. Τριήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις υπέροχες. Θα κληρώσουμε σε λίγο. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526 και ένα t-shirt Club Pao Canovero. Υπέροχο! Θα πάτε να το πάρετε στο ρετού στη Λαμπράκη 105. Καλημέρα! Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς το παιδί. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, με ακούτε. Ναι. Το όνομά σας. Γιώργο μου λένε. Γιώργο. Έλα Γιώργο. Είμαι πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Ναι, γιατί, με ακούτε, είδα το προηγούμενο άτομο που μίλησε. Λέει, παίζει ο ΠΑΟΚ μπάλα. Συμφωνάω, παίζει μπάλα και είπε ότι είτε πάρουμε το πρωτάθλημα, είτε το πάρουμε, είτε μας δεν παίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Αυτή την κουβέντα δεν πρέπει να τη λένε. Τι θα πει, ή το πάρουν το πρώτο ή το πάρουν να παίζουν μπάλα. Ναι. Γιατί εδώ θα δείτε ότι μέσα στην Τούμπα που θα πέσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε Κέρκυρα, ούτε Λάρισα, ούτε Λιβαδιά. Μέσα στην Τούμπα ο Ολυμπιακός θα βάλει βαθμό να τη θυμάσαι αυτή την κουβέντα. Θα κάνει το παν, να κάνει φασαρία για τη μορφή του ΠΑΟΚ. Είστε ΠΑΟΞής. Εγώ είμαι ΠΑΟΞης, εγώ πρώτη φορά του παίρνω τηλέφωνο. Ναι, δεν έχει σημασία. Καταλάβετε. Αλλά θα τελειώσει μέσα στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός θα κάνει το παν, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ούτε Κέρκυρα. Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κέρκυρα ή την Λάρισα στην Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός δεν είναι σαν αυτές τις ομάδες. Άλλος βαθμός δυσκολίας, εννοείται κυρία μου, άλλη δυσκολία. Και πρέπει εκεί να. Ο Ολυμπιακός θα πάρει βαθμό γιατί θυμάσαι αυτή την κουβέντα και σου πάρει τηλέφωνο την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Δεν εύχεστε αυτό, φαντάζομαι, σαν ΠΑΟΞης. Εγώ, κοίταξε, εγώ μιλάω καλά και κύριε ΠΑΟΚ, αλλά ο Ολυμπιακός με την άκρη δεν είναι σαν τύρι. Ναι, κατάλαβα αυτό που λέτε. Λέω, σαν ΠΑΟΞής εσείς που είστε ΠΑΟΞης. Να κάνει το πάνω Ολυμπιακός μες στην Τούμπα, να εκνευρίζει τον ΠΑΟΚ την ομάδα και έχει έδρα ο ΠΑΟΚ και να του τιμούν τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εσείς λέω σαν ΠΑΟΞης που είστε, δεν εύχεστε αυτό το πράγμα φυσικά, έτσι. Θέλετε εγώ δεν εύχομαι τέτοιο να γίνει, αλλά ο Ολυμπιακός το έχει αυτό, αλλά να έχει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι καλή ομάδα στο κερδίζει, αλλά μόνο λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι Κέρκυρα και Λάρισα. Μάλιστα. Είναι άλλη μια ομάδα, ο Ολυμπιακός και άλλη ομάδα έχει Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καταλάβατε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια. Χάρηκα πολύ. Γεια. Χάρηκα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα στον Νίκολα, τον οικονόμου. Καλημέρα Κωστή ΠΑΟΚ, μια ζωή ήρθε η ώρα να πολεμήσουν για τη Μακεδονία μας και όλα τα άλλα που μας κλέψανε και μας κλέβουν κάθε μέρα. Λέει ο Χαριστός ο Δημήτρης. Γεια σου Μαλίγη Κωνσταντίνε, καλημέρα με υγεία έτσι για Ζουμουσάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωστή Ζουμουσού. Λέμε με το κοπί τι πίτα πότε, λέει ο Δημήτρης. Θα το δούμε αδερφέ. Θα το δούμε. Άσε τώρα προέχουν άλλα σημαντικά. Καλημέρα Κωστή ΠΑΟΚ, μια ζωή ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε
Άνε, το διάβασα αυτό. Γεια σου, Νούσια Λευκοθέα. Καλημέρα, καλημέρα, Κωστή. Λοιπόν, γεια σου, Κωνσταντίνε Παρουσίδη. Γεια σου, Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα, Κωστή. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σου. Καλή χρονιά με υγεία και πολλά χαμόγελα. Γεια σου, Στέφανε Καμάρα. Γεια σου, Άννα Χούχλια. Ταξίδι Λουτρά Πόζαρ. Γεια σου, Καλή Διαριστίδη. Γεια σου, Ραμπατζή Σωτηρία. Θερμές καλημερούδια. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, λέει ο Παναγιώτης. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα, Ζουμουσού, λέει ο Πουτακίδης ο Σταύρος. Για τις θερμές, βάλαμε για τις κληρώσεις. Ο Γιώργος ο Χρηματόπουλος, καλημέρα Κωστή, ευλογημένο μέρος στο Λουτράκι. Πριν 3 χρόνια πήγα με τη γυναίκα μου και γυρίσαμε με τη μικρή στην κοιλιά. Αγόρι μου, έτσι έκανε το καθήκον σου, αυτό που έπρεπε. Γεια σου, Λούβαρη Λία, γεια σου, Πολουτζίδη Χαράλαμπε. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, πάμε. Καλημέρα σας. Σε εμάς μιλάτε. Σε εσάς. Καλημέρα. Έλα, σ' ακούω. Έλα. Τα μαλλιά του Ίσεσβάρ. Τα μαλλιά του... θα έκανα... μάλλον θα έβαζα μεγάλο πρόστιμο στον Αζεβέδο πριν καν παίξει. Ναι. Επειδή ήρθε κουρεμένος. Το είπαμε αυτό, ρε φίλε. Όχι. Φίλε, ρήτρα δεν θα παίξεις αν δεν είσαι σε επίπεδο τουλάχιστον... τουλάχιστον Ίσεσβάρ. Να κρύβεις το φως. Θα έχουμε δηλαδή παίχτη έτοιμο πόλεμο και δεν το βάζουμε να παίζει δηλαδή. Όχι. Φίλε, λόγω μαλλιών. Για να μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Δεν είναι. Ο Σαμψόν πήγε να πολεμήσει με κοντοκουρεμένο μαλλί. Όχι. Σε παρακαλώ, φίλε, πού πας. Τέλος πάντων. Άσε που είναι σαν να είναι άλλος είναι. Ναι, λοιπόν. Για πες. Μένα με ενδιαφέρει κάθε εβδομάδα να βλέπω ότι η ομάδα παίρνει το τρίποντο. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Σωστό. Πρέπει να το παίρνουμε το τρίποντο. Απλά βάζουμε και τις υποσημειώσεις για πραγματάκια που δεν θέλουμε να αποβούν μοιραία για την ομάδα. Έτσι. Δεν διαφωνούμε, αλλά σίγουρα ότι τρίποντο και μισό μηδέν, παιδιά, νίκη είναι. Και μισό μηδέν είναι. Σωστό, τρίποντο, σωστό. Έτσι. Πιο πολύ, το ξαναλέω, Άγγελε, κάνουμε την παρατήρηση ή την επισήμανση για να διορθώσουμε κάτι που νομίζουμε εμείς ότι είναι λάθος. Το να μην παίζει ο Πρίγιοβιτς και να παίζει ο Κουλούρης, θεωρώ ότι είναι λάθος. Για κάποιο λόγο δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς, παιδιά. Δεν είναι γιατί είναι καλύτερος ο Κουλούρης. Προφανώς αυτό το λόγο δεν τον καταλαβαίνει η συντηρητική πλειοψηφία όμως. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Πρίγιοβιτς να είναι ξεκούραστος και έτοιμος 100% στα παιδιά με άκρη Ολυμπιακού, γιατί νομίζω είναι 3 μάτς, 4 μάτς συνεχόμενα. Αστέρας Ολυμπιακός. Άγγελέ μου, με ένα μάτς τη βδομάδα, τι να κουραστεί ο παίκτης. Όμως. Να μην υπάρχει κούραση. Ναι, αλλά με ένα μάτς τη βδομάδα, τι να κουραστεί ο παίκτης τώρα πλέον. Δεν παίζουμε Ευρώπη, στο κύπελο λίγο, λέει, τι κούραση να υπάρχει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Τέλος πάντων. Οχ. Και μία πτώση, κυρίες και κύριοι, που μεγάλο, έκανε άλμα στο κενό, καταπληκτικό ο Άγγελος. Ναι, πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι! Έλα! Καλώς το παιδί! Τι έγινε, κάτι δεν γίνεται καλά εδώ. Τι, ναι! Ξέρω εγώ, περίμενε λίγο, μ' ακούς τώρα. Έλα Κωστάκι, έλα! Έλα ρε φλάγε, έχω πει κάνα 5-6 καλημέρες, κάποια στιγμή θα πιάσει. Ήρε, τι κάβα, φίλε, για τις επόμενες μέρες. Έτσι, αντάφα, θα πάρω, θα σε πω κάνω. Προκαταβόλα, θα πεις, κάνω χρήση την νούμερο 2 κάβα. 3, νούμερο 3 κάβα. Έχω 4-5 που είπα, 4-5. Μα συγκίνησε ο άλλος ο Παουξής ο προηγούμενος. Ναι, τέλος πάντων. Πολύ Παουξής ήταν. Τέλος πάντων. Είπε. 19 φορές ο Ολυμπιακός θα πάρει βαθμό μες στο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Καταλαβαινόμαστε νομίζω. Είστε ξύπνια παιδιά. Χαίρομαι για την ευφυΐα σας και για το επίπεδό σας. Δεν χρειάζεται να εξηγώ πράγματα. Πάμε παρακάτω. Μόνο ενωμένοι που λέει ο Γιώργος. Μόνο. Πολύ φιλοσοφικά. Όλα καλά θα πάνε, καλά πηγαίνουμε. Μην παραπονιόμαστε. Σας στρώνει η ομάδα, σιγά σιγά βελτιώνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί να μας πειράζουν κάποια πράγματα. Ένας λόγος που δεν το βάζει, φίλε, τον Μπρίγιοβιτς είναι για να αναρωτιόμαστε εμείς γιατί δεν το βάζει. Να έχουμε θέμα συζήτηση, ρε φίλε, και τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, το μόνο που θα διαφωνήσω μαζί σου και με τους περισσότερους είναι. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα που είπες για τον Μακ, μπορεί να μην είναι αυτός που θέλουμε όντως και δεν πάει καλά. Φίλε, σε εκείνη τη φάση δεν δίνεις πάσα. Εκεί είσαι μπροστά, σουτάρεις. Δεν δίνεις πάσα. Άμα δώσεις πάσα, δεν είσαι επιθετικός. Είσαι χαφ, είσαι αμυντικός, είσαι οτιδήποτε γιατί, άλλο. Γιατί, αφού ο άλλος είναι στο, μόνος του είναι στο πέναλτι. Όχι, φίλε. Καταρχήν έχει πόσα άτομα μπροστά του. Ο επιθετικός δηλαδή κρίνεται από το αν θα την τελειώσει μόνος στη φάση. Γιατί άμα την κόψει, αν την κόψει δίπλα δηλαδή δεν το σιγουρεύει.
Άκου να σου πω κάτι, επειδή δεν έχω παίξει τη θέση. Κανένας μεγάλος επιθετικός μπροστά σε σεντερφόρ, όταν είναι σε οπτική αιστεία μπροστά με την αιστεία, δεν δίνει πάσα. Ναι, αλλά παστέλωσέ το για να μην συζητάμε καν. Πώς άλλο αυτό. Κρίνεσαι και εκ του αποτελέσματος. Τη τελευταία χρονιά που έφευγε, αυτά τα βάζει για πλάκα. Το ότι δεν τα βάζει είναι άλλο θέμα. Εκεί ναι. Αλλά εκεί δεν δίνεις φάσα, φιλαράκι. Έχω δεκάδες τέτοιες φάσεις στο μυαλό μου. Δεν δίνεις φάσα εκεί, φιλαράκι, είναι ο ορισμός του. Πώς το λένε, δεν γίνεται να δώσεις φάσα. Διαφωνούμε, αλλά δεν πειράζει. Εκεί, έχω δεκάδες. Δεν γίνεται να διαφωνείς. Εσύ έπαιζες back, φίλε, και stopper. Εγώ έπαιζα center four, δεν μπορεί να διαφωνείς. Σωστό. Καταλαβες. Το θυμάσαι ότι έπαιζα back. Σε παρακαλώ. Θυμάμαι δεκάδες τέτοιες φάσεις. Θεωρώ ένα από τα κορυφαία δίδυμα στον κόσμο είναι Σοάρες και Μέση. Σωστά. Ναι. Θυμάμαι αφού πάρα. Να βάλει από 2-3 ο καθένας. Καλά, ναι, ρε παιδί μου. Λέω ότι θυμάμαι πολλές φορές να σπάει την μπάλα ο ένας τον άλλον για να μην πηγαίνει μόνος του να το βάλει τον γκολ. Δηλαδή, σιγούρεψέ το. Ή θα το παστελώσεις και δεν θα συζητούσαμε σήμερα αν το είχε βάλει. Έτσι δεν είναι. Αν το είχε βάλει, θα κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Όχι. Θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας εκεί στον γκολ έπρεπε να δώσει πάσα. Στον γκολ του. Γιατί το έβαλε. Στον γκολ που έβαλε ο Μπέλκας προχθές. Να τη δώσει πού. Δεν τη θυμάμαι τώρα. Μα είχε, δεν είχε δίπλα το άλλον. Είχε. Δεν, είχε άλλο παίκτη. Δεν το θυμάμαι. Δεν είχε. Δεν γιατί θυμάμαι. Ο Μάκη είχε δίπλα το άλλον. Είχε δύο αμυντικούς και από πιο αριστερά ήταν ο τέτοιος. Είναι και κάτι άλλο. Κώστα, είναι και ο πρώτερος βίος. Ο Μάκ το έχει κάνει και άλλες φορές, κατάλαβες. Δεν διαφωνώ. Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό να συμφωνούμε σε κάτι. Ότι θέλω περισσότερα πράγματα. Στην τελική ευθεία από το ΜΑΚ, 13 μάτς, μπορώ να δω κάτι από αυτό που είχε πριν φύγει, πριν να φύγει. Εσύ λες ότι ήθελες να δεις άλλα πράγματα. Εγώ ήθελα να δω το χειμώνα τώρα, το Γενάρη, να γυρνάει ο Ενρίκε και να φύγει ο ΜΑΚ. Αλλά άλλο αυτό. Εντάξει, περιορέξιος. Δεν έπρεπε να έχει φύγει ποτέ ο Ενρίκε, φίλε. Ποτέ. Λέμε συνέχεια τα ίδια τώρα. Έγινε. Σέντερ φορ οπωσδήποτε θέλουμε. Στόπερ λογικά αν θα έρθει ο Μολέδος. Και άμα γίνει και ένα αμυντικό χαφ καλό, γιατί δεν έχουμε. Ναι, έτσι ένα καλό πιστεύω ναι. Και βούρια το πρωτάθλημα. Να σας πω και τον αντίπαλο, επειδή δέχομαι πιέσεις και έχω πολύ καιρό να κάνω μαντεψιά. Νιόνιος. Όχι, φίλε. Νιόνιος. Νιόνιος λες. Εγώ λοιπόν Νιόνιος. Σήμερα 10 παρα 2 λεπτά σας λέω ότι σε μία ώρα από τώρα θα βγει ΠΑΟΚ Λαμία. Έλα, ρε. Έτσι λέω εγώ. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα βγει. Εγώ λέω ότι θα παίξουμε με τη Λαμία και αύριο θα το παίξω σποτάκι αυτό. Κερνάω καφέ άμα βγει με τη Λαμία. Και εγώ άμα βγει ο Πανιόνιος. Άρα τον καφέ θα το βγούμε έτσι κι αλλιώς. Καβατζωμένοι. Φιλιά! Γεια σου Κωνσταντάν! Γεια! Πάω να πάρω τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας! Κλείνετε εσείς σήμερα την όπερα, ναι! Ναι! Έλα! Ναι, καλημέρα Κωστή! Γεια σου Γεωπόνε! Τρένο το μπάσκετ, αγόρι μου, τρένο! Σήμερα χαίρομαι, 2-3 μιλήσαμε για μπάσκετ, ένα διαβόλι. Βέβαια! Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε. Έτσι, ναι ρε φίλε! Εννοείται. Λοιπόν, να πω για το φίλο που είπε για το βόλεϊ, ότι ο Τσαλόπουλος προσπαθεί αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι της αντίδρασης ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και πιο καραμπινάτο από τους πέντε, από την απόφαση για τους 4 ξένους δεν υπάρχει. Ναι. Όπου μας άφησαν στα ακραία του λουτρού και δεν μπορούμε να κάνουμε 100%. Τίποτα. Είδες ότι τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Και αυτό όποιος το ξέρει, το ξέρει. Ναι, ναι. Τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα ενόχλησαν πάρα πολύ, Γιάννη. Καμία σχέση με τη διοίκηση του μπάσκετ, η οποία μένει απαθής να κοιτάει. Ναι. Δεν σε διακόπτω, σε αφήνω να πεις αυτό που θες. Ναι. Όχι, αυτό να το διαβεβαιώσω ότι προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι. Και να μην ασχολείται με το ποιος μεταδίδει αγώνες, αλλά να ασχολούμαστε μόνο με τη δική μας ομάδα. Ο Ουσίκοφ έρχεται, την Πέμπτη θα είναι εδώ. Απαραίτητη προσθήκη. Απαραίτητη προσθήκη. Απαραίτητη, απαραίτητη. Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε. Αγόρι μου. Ζουμουσού, αδερφέ! Ζουμουσού, πριν φύγεις, Γιαννάρα μου! Πριν φύγεις, δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 54. Το 3 και το 8. Φιλιά! Φιλιά! Γεια, 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 γεια. Το 3 θερμές, το 8 φανέλα. Καλημέρα, γεια σου, Μιλωνά Γιώργο. Το πρωτάθλημα στον πύργο το Λευκό Παοκάρα. Καλημέρα Κωστή ΠΑΟΚ, μια ζωή. Ήρθε η ώρα να. Α, το διάβασα αυτό. Καλημέρα. Γεια σου, Δάκη Κωνσταντίνε. Στην Κοζάνη, ζουμού σου λέμε και όλα τα καίμε. Καλημέρα Κωστή. Λοιπόν. Γεια σου, Δημητριάδη. Δημήτρη. Καλημέρα. Γεια σου, Λάκη. Γεια σου, Βασιλική. Περίμενε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Στα παιδιά, στο Facebook. Εγώ λέω ΠΑΟΚ Λαμία. Λέω ρε, παιδί μου. Έχω, ξέρω ότι δεν έχουμε μια.
Διαβάζω το μήνυμα του Λάζαρου του Θεοδωσιάδη οπωσδήποτε πριν φύγω. Καλημέρα, Κωστή. Μια υπέροχη εκδρομή χθες. Καράβια φουλ, τα αδέρφια από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Τα παιδιά στη Λέσχη Κέρκυρας μας υποδέχτηκαν και ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε. Ένα μπράβο να πούμε και στο λιμενικό και την αστυνομία που εξυπηρέτησαν τον κόσμο χωρίς προβλήματα με τα δρομολόγια των πλοίων. Από ό,τι λένε τα παιδιά της Λέσχης, πρώτη φορά δόθηκε ολόκληρη κερκίδα σε οπαδούς αντιπάλου ομάδας. Πάμε στα επόμενα. Αγρίνιο, προσεχώς. Αυτό είναι ζούμου σου. Ο λαός έδωσε το παρόν. Κερκίδα υποδειγματική, κερκίδα για βιντεάκια. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι λαός. Πίστη, φλόγα στα μάτια και των παιχτών και του κόσμου. Ο κάθε ένας. Και ενωμένοι με τις διαφωνίες μας. Δεν έχω αντίρρηση, εννοείται, με την κριτική μας να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Πάω να δώσω. Μπαμ μπαμ, γιατί καθυστέρησα κιόλας. Λοιπόν, Θερμές 6972 σε 774. Σε 774, σκέτη λέξη Θερμές, χωρίς ονοματεπώνυμο. Να δώσω και την φανέλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χαριστός σε 2.22, 6.947, σε 2.22 κερδίζει τη φανέλα από το Club Pao Canovero. Φεύγω, έρχεται ο Χρύσανδος, ο Δημήτρης, ο Μάριος, η Τρόικα του Λίμπερο. Μένετε συντονισμένοι στους 107,4. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Όποιος δεν έχει πάει στη Λαδόκολα να φάει, χάνει εκπληκτικές νοστιμιές, εκπληκτικά πιάτα, πεντακάθαρα, γνήσια, αυθεντικά, φτιαγμένα από την οικογένεια, από τον Δημήτρη. Πολλά χρόνια, 16-17 χρόνια εμπειρία. Τα καλύτερα, απέναντι από το Μασούτη. Φυσικά Τέντα Home, νούμερο 1 στην Τέντα. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και Υιός Κατουρτζίδης. Ο αυθεντικός, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Και βέβαια, αλόι με μύρτιλο από την Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία. Ο Χρήστος Κιάτας έχει φτιάξει κορυφαία εταιρεία. Βλέπω χθες την Ευελίνα Παπούλια να διαφημίζει. Εσείς που έχετε θέματα με το στομάχι σας και με το ζάχαρο, με το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, αλόι με μύρτιλο, τα δύο μπουκάλια, 49 και 90. Έρχεστε και πραγματικά θα γευτείτε και υπέροχες γεύσεις, αλλά και την ευεργετική επίδραση που θα έχει στον οργανισμό σας. Και 20 ευρώ δώρο σε κρέμες και σούξου μούξου. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye!